μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο πρώτο βήμα, στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Start. Μαζί θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Και θα ξεκινήσουμε από τη δολοφονία του 68χρονου στο Πέρμα, που παραμένει συγκλονισμένη η κοινωνία. Η 49χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτό το παιδί. Ένα παιδί το οποίο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήταν κάτι που έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς δεν έχει ζήσει στο κατάλληλο περιβάλλον και το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Όμως και ένα άλλο βασανιστικό ερώτημα είναι γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες γνώριζαν, δεν αντέδρασαν. Το χαμόγελο του παιδιού είχε ενημερώσει. Μαζί μου μέσω Skype και τον ευχαριστώ θερμά είναι ο Κώστας Γιαννόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι από τις περιπτώσεις που πολλές φορές λέμε ότι υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες δεν αναφέρουμε δημόσια στον αέρα για περιστατικά τα οποία χρήζουν διερεύνησης, ευαισθησίας. Μία από όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν και του 11χρονου κοριτσιού. Που τελικά τώρα αναρωτιόμαστε όλοι τι θα γίνει αυτό το παιδί. Το χαμόγελο είχε ενημερώσει όμως. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά, αν έχουμε χρόνο θα το συζητήσουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Και να σας πω πριν πούμε οτιδήποτε, ότι αυτή τη στιγμή εμείς στα δικά μας, στις δικές μας αναφορές, λέμε αναφορές για να γίνει καταγγελία πρέπει να αποδειχτεί από εισαγγελία κλπ. Και όλα αυτά, ναι. Έχουμε δεκάδες οι οποίες εγκυμονούν τους ίδιους κινδύνους. Και ξέρετε κάτι, μπερδεύουν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχει θάνατος για να καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ένας θάνατος ψυχικός ενός παιδιού ή περισσότερων παιδιών σε μια οικογένεια που ζει κάτι τέτοιο και που, όπως λέτε συνήθως εσείς δημοσιογράφοι και καλά κάνετε, μιλάει ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος. Οι Κερκυραίοι μιλήσανε, ενώ κάποιοι εκεί στη γειτονιά ενημερώσανε λοιπόν το χαμόγελο τον 7ο του 2021 ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και επικίνδυνα για την οικογένεια και για το παιδί. Γιατί εμείς βλέπουμε την οικογένεια σαν ολότητα. Ενημερώσαμε όπως είμαστε υποχρεωμένοι πάντα, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε. Ενημερώσαμε την εισαγγελία. Η εισαγγελία αυτόματα, το γνωρίζουμε αυτό, τουλάχιστον δεν μας ενημερώνουν γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, αλλά γίνεται, στέλνει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, των Δήμων. Και στη συνέχεια, τον Μάιο του 2022, έγινε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Το παιδί ήταν μόνο του. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, υπήρχε κίνδυνος και έτσι ειδοποιήσαμε, αφού μας ενημέρωσαν κάποιοι άνθρωποι που νοιάζονται, ειδοποιήσαμε το αστυνομικό τμήμα που πήγαν εκεί. Έτσι λοιπόν, μία από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που στέλνουμε αναφορά στον εισαγγελέα με την ένδειξη κατεπήγουσα. Γιατί δεν είναι όλες κατεπήγουσες, με την έννοια ότι μπορούν να ψάξουν να δουν τι γίνεται. Άρα λοιπόν, υπήρχε συνέχεια, σε όλη αυτή τη διαδικασία και. Πρέπει να το πω για μια ακόμη φορά, γιατί καμιά φορά χάνεται στην πίεση, ότι κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί προσπαθούν να κάνουν καλύτερα ό,τι μπορούν, αλλά και το αιτιολογώ, δεν το δικαιολογώ, αλλά είναι λίγοι μπροστά σε ένα ολόκληρο τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν με οικογένειες, που πρέπει να τις παρακολουθούν, γιατί αυτοί είναι σε ευνομούμενες χώρες. Υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες πολυεπιστημονικής, όχι ένας κοινωνικός λειτουργός που τον ορίζουμε Θεό. Δεν έχει τις ανάλογες γνώσεις σε όλα τα θέματα. Κύριε Γιαννόπουλε, εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα. Έχουμε λοιπόν το χαμόγελο από τη μία μεριά που ενημερώνει. Απ' την άλλη, υπάρχουν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές για ενδοοικογενειακή βία που σημαίνει ότι η αστυνομία, η εισαγγελία, οι αρμόδιες αρχές, πέραν της αναφοράς του χαμόγελου, έχουν και άλλα στοιχεία και όχι μία απλή καταγγελία ότι κάτι συμβαίνει σε αυτή την οικογένεια που υπάρχει ένα 11χρονο παιδί. Είναι δυνατόν. Και την παρέμβαση το Μάιο του 22 του αστυνομικού τμήματος. Άρα, που σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει ανήλικο παιδί, υποτίθεται, το λέω το υποτίθεται γιατί είναι αυτονόητο πάλι. Τα αυτονόητα λέω, αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να μην είναι και αυτονόητα. Να. Ότι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τη εισαγγελέα που έχει τα χρέη ανηλίκου για την περίπτωση της Κέρκυρας, γιατί στις άλλες περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν εισαγγελείς ανηλίκων εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό. Ξέρετε όμως είναι για μία ακόμα φορά το κατόπιν εορτής, δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση που έχει χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου. Λέμε για ένα παιδί και την τύχη του από εδώ και μπρος, αλλά και το τι βίωνε 11 χρόνια σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν ήρεμο. Είναι
Ξεκάθαρο νομίζω αυτό. Και λέμε, αφού λίγο πολύ ενδείξεις υπήρχαν, γιατί αυτό το παιδί 11 χρόνια να μην έχει την υποστήριξη που έπρεπε η πολιτεία να του δώσει. Και αν θα βγάλει βία το κορίτσι αυτό στην εφηβική της τώρα ζωή, θα λέμε, κοίταξε να δεις, η τάδε, η Δίνα, η έτσι, η αλλιώς, η παραβατική, η θήτης κλπ. Γιατί δεν παρακολούθησε κανένας και δεν είδε τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί για να μπορεί να βγάλει μετά. Γι' αυτό είμαστε πυρ και μανία για αυτή το προβλήματος που έχει προκύψει, ότι βάζουμε τα παιδιά, τα βάζουμε στα κάγκελα πλέον. Γιατί δεν έχουμε δει και δεν βλέπουμε τι τελικά συμβαίνει πίσω από τις πόρτες κάποιου σπιτιού, πίσω από την ψυχή του παιδιού που κρύβονται πάρα πολλά. Γιατί φτάσαμε σε σημείο στη γραμμή 1056 να λαβαίνουμε περίπου κάθε τέσσερις ημέρες τρεις αυτοκτονικούς συνδυασμούς, τρεις αυτοκτονίες παιδιών, εφήβων και κοριτσιών και αγοριών. Γιατί τώρα στεκόμαστε στη φρίκη που βίωσε αυτό το παιδί τα ξημερώματα του Σαββάτου, να παίρνει το ίδιο το 112, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η στιγμή φρίκης. Προφανώς έχουν υπάρξει και άλλες εντάσεις και ακραίες καταστάσεις το οποίο το παιδί έχει βιώσει. Και αναρωτιέμαι, το μέλλον αυτού του παιδιού τώρα είναι σε ασφαλές περιβάλλον. Τι σημαίνει ασφαλές? Ακριβώς. Αυτό που αναρωτιέστε, αναρωτιόμαστε κι εμείς, είναι σχετικά όλα. Και το ότι είναι σε μια φιλική οικογένεια, μπορεί να υπάρχει κάποια ασφάλεια, έχει συνέχεια, έχει συνέπεια. Αλλά λέω ότι. Αλλά όμως αυτό που λένε θα πάει πίσω στη Ρωσία, πάλι υπάρχει μια διαδικασία που ελπίζω να τηρηθεί. Που είναι ότι όταν ένα παιδί να πάει σε μια άλλη χώρα, οπουδήποτε είναι, έστω και συγγενής, πρέπει να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τη δικαιοδοσία της ελληνικής δικαιοσύνης, ας έχει άλλη υπηκότητα. Άρα λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη, σε άλλες περιπτώσεις που γνωρίζουμε 29 χρόνια τώρα, κάνει έρευνα με την Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία, αν οι συνθήκες εκεί που ενδεχομένως πρέπει να πάει το παιδί σε άλλη χώρα είναι κατάλληλες για να μπορεί να πάει. Αλλιώς πάει σε κάποιο χώρο παιδικής προστασίας. Εκεί τώρα θα το πούμε κάποια άλλη φορά γι' αυτό. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πού θα πάει αυτό το παιδί? Είναι ερώτημα το οποίο θέτουν εδώ οι πολίτες, υπό την έννοια ότι ένα παιδί το οποίο χάνει τον πατέρα του, η μητέρα του θα οδηγηθεί στη φυλακή, να φύγει και από το χώρο που έχει τους φίλους του, έχει ένα άλλο περιβάλλον που ενδεχομένως το ηρεμούσε, το σχολικό, το φιλικό, και να φύγει να πάει εκτός Ελλάδος. Δεν ξέρω αν, δεν είμαι ειδικός, ερωτήματα θέτω, αν είναι η ενδεδειγμένη λύση αυτή. Από τη λίγη εμπειρία που έχουμε, αν υπήρχε άλλος γονιός που δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, που είναι σε άλλη χώρα, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πάει στον άλλο γονιό. Ναι. Αλλά αν υπάρχει κάποιος συγγενής που να μπορεί, μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά το παιδί αυτό έζησε στην Ελλάδα, μιλάει ελληνικά, ενδεχομένως μιλάει και άλλη γλώσσα, αλλά γενικότερα η ψυχή του είναι μια ανοιχτή πληγή. Η ψυχή του παιδιού αυτού που έζησε και το τελευταίο δράμα σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να την αντέξει ούτε ενήλικας, άλλο τόσο ένα 10χρονο κορίτσι, που ήταν το αποκορύφωμα της ψυχικής έτσι, πίεσης και φρίκης, όπου είδε στα μάτια του να συμβαίνουν όλα αυτά που συνέβησαν. Καταρχάς εμείς δηλώσαμε παρόντες στο χαμόγελο του παιδιού στην Κέρκυρα, όπως πάντα σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές που είναι. Δηλώσαμε παρόντες για την συνέχιση, τη στήριξη, ακόμη και σε οικογένεια να πάει. Εμείς θα είμαστε κοντά τους, γιατί χρειάζεται μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να ισορροπήσει. Το ότι θα γίνει, θα καλυφθεί αυτό από κρατικές διαδικασίες, επειδή δεν πρόκειται να γίνει, μόνο να φανεί ότι γίνεται. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε παρόντες, το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος στην Κέρκυρα που μας αγαπάει, ότι όπως πάντα σε όλες τις περιπτώσεις η αστυνομία ξέρει, ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Αστυνομίας και τα τμήματα ξέρουν ότι είμαστε εκεί μαζί τους για να στηρίξουμε το παιδί, να στηρίξουμε τη συνέχεια του, να στηρίξουμε οποιαδήποτε απόφαση, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς την απόφαση την παίρνει ο εισαγγελέας. Δεν μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος. Τώρα, επειδή την τελευταία εβδομάδα τα περιστατικά βίας των ανηλίκων είναι πολλά και ακραία, θέλω λίγο να σταθούμε και στη βία των ανηλίκων, γιατί διαβάζω σήμερα ότι
Είπε ο Πρωθυπουργός θα αυστηροποιηθούν οι ποινές στους γονείς, θα υπάρξουν πλατφόρμες. Μα αυτό είναι η αντιμετώπιση. Για την πρόληψη θα μιλήσουμε. Για το τι πρέπει να κάνουμε για να μην εκδηλώνουν αυτή τη βία τα παιδιά και ως οικογένειες και ως σχολείο και ως κοινωνία. Θα μιλήσουμε ποτέ. Το βλέπετε αυτό? Δεν το βλέπετε. Θα σας το εξηγήσω όμως. Είναι πρόταση της Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας, κατά του bullying, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, να είναι το χαμόγελο δηλαδή να έχει την προεδρία, όπου έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και κάνουμε συνέχεια συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Το μόνο που δεν λέει είναι καταστολή. Μιλάει για την πρόληψη, μιλάει για την κοινωνική ενδυνάμωση και την κοινωνική συνέργεια. Δεν μπορούμε τα παιδιά να τα έχουμε και να τα βάζουμε σε μια διαδικασία και να τα λέμε θύτες, το έχουμε ξαναπεί, και θύματα και να συμμορία και όλα αυτά. Ναι, ένα παιδί μπορεί να έχει μια κατάσταση περίεργη στο σπίτι. Το έλεξε κανένας? Το ρώτησε τι πρόβλημα έχεις? Ξέρετε πόσα παιδιά δικά μας, και παιδιά που ήταν και στην Κέρκυρα, πόσα παιδιά δικά μας που μεταμεγαλώνουμε, που η ψυχούλα τους είναι σε ένταση. Βρέθηκαν σε κατάσταση δύσκολη. Τι θα γίνει, θα τα βάζει φυλακή? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Από πού και ως πού η καταστολή, τέτοιου είδους καταστολής, πρέπει να υπάρχει τιμωρία, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να ξέρουν ότι υπάρχει και η διαδικασία του ότι θα πρέπει αυτό που έκαναν να πληρώσουν κάτι. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Ένας ψυχολόγος πρέπει να πάει σε 5-10 σχολεία να δει πόσα παιδιά και να δουλέψει πώς με αυτή την ψυχή του παιδιού που έχει πρόβλημα όταν δεν προλαβαίνει. Αγαπημένη Μασιρό, με επιτρέψεις να σου μιλήσω? Εννοείτε. Έτσι. Θυμάσαι πόσα χρόνια πριν μιλούσαμε για αυτά ακριβώς τα πράγματα, ότι είναι μια. Ναι. Είναι πολλές βαρεφλεγείς βόμβες, τότε με το πρόβλημα το οικονομικό της κρίσης, μετά με την πανδημία. Και λέγαμε ότι θα σκάσουνε. Γιατί είδαμε την ένταση, είδαμε τα προβλήματα, είδαμε τα παιδιά στα κάγκελα. Είδαμε τους ενήλικες στα κάγκελα, με την έννοια ότι η ψυχή τους έχει φτάσει σε ένα σημείο. Είδαμε λοιπόν, και είναι εύκολο μπορούμε να κατηγορήσουμε τους γονείς, γιατί υπάρχουν κάποιοι γονείς που φταίνε, κάποιοι γονείς που δεν δίνουν σημασία, κάποιοι γονείς που ναι. Ενδεχομένως να τους επιβάλλουν κάτι. Αλλά τώρα εδώ να βάζουμε, να τους κρεμάμε όλους σε ένα τέτοιο και να λέμε 9.000 παιδιά σε 8 μήνες συνελήφθησαν. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. 9.000 παραβατικοί ενήλικες που στο μέλλον θα κάνουν ληστείες, θα κάνουν κλοπές ή οτιδήποτε άλλο, ή θα σκοτώνουν οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες. Όπως στη Μεγάλη Βρετανία, όπως στην Αμερική, όπου πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει σε ακραία κατάσταση. Και εδώ τα περιστατικά τα τελευταία, και ειδικά αυτό της Γλυφάδας με τα ηχητικά τα οποία έχουμε ακούσει και σοκάρουν, δείχνει ότι δεν είναι απλά αν θέλετε, κακή σχέση που μπορεί να έχουν δύο ομάδες παιδιών. Εδώ μιλάμε για μένος, μιλάμε για οργή. Αυτό το οποίο αποτυπώνεται στο κορίτσι μετά το συμβάν που το προκάλεσε, δεν εννοώ το κοριτσάκι που το υπέστη, δεν ξέρω αν μας προβληματίζει, αν ακούσαμε τι λέει αυτό το παιδί και με τι μένος περιγράφει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν είναι απλά περιστατικά πια. Τι να μας πρωτοπροβληματίσει? Να πούμε ότι ακριβώς βλέπουμε αυτά που βλέπουμε στα έργα τα αμερικάνικα. Ναι. Και αυτά που συνέβαιναν πριν 15 χρόνια στην Αμερική. Αυτό που λέμε οι συμμορίες που έχουν κάνει ομάδες παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας και χτυπιώνται μεταξύ τους κλπ. Να πούμε ότι πλέον τα σχολεία εκεί πηγαίνουν με ανιχνευτές, αλλά να πούμε και κάτι άλλο που μας το ζήτησαν τα παιδιά εθελοντές του YouSmile, τα παιδιά που συμμετέχουν στον εθελοντισμό. Μια από τις προτάσεις μας ήταν μην επαναλαμβάνετε και δείχνετε τις σκηνές βίας στην τηλεόραση. Γιατί αυτό που γίνεται είναι να κάποιοι νταΐδες, μέσα σε παρένθεση, να χρησιμοποιούν αυτή τη δημοσιότητα στα social media ή στην τηλεόραση, προκειμένου μετά να κάνουν ακόμη χειρότερα και να φαίνεται μέσα από αυτό ότι είναι ανώτεροι στη βία, ότι αποκτούν κάποιες σχέσεις διαφορετικές. Σιγά σιγά αρχίζουμε και χάνουμε τα παιδιά
σε καταστάσεις πάρα πολύ άσχημες και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και γινόμαστε γραφικοί. Και ξυπνάμε όταν υπάρχει μια δολοφονία, όταν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση σε γενονία. Δεν ξυπνάμε γιατί κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Πρέπει να πω επίσης ότι η όλη η κατάσταση στις πλατείες, που είναι τα λεγόμενα ναρκωτικά, αυτά που λένε τα περίεργα με την νικοτίνη, τα ναρκωτικά αυτά τα ελεύθερα, τα ξέρετε τα ελεύθερα που πουλούνται κανονικά, τα οποία όμως απαγορεύτηκαν από την ενημέρωση ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας και δεν το ξέρει κανένας ότι απαγορεύτηκαν. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά τι κάνουνε, έχουν μπει σε μια διαδικασία όπου κάνανε τη συμμορία που στη λένε και δεν μας εκφράζει εμάς αυτό, ναι. Όπου οι ενήλικες τους αξιοποιούν προκειμένου να, είναι, να ξεκινάνε από αυτά και να πηγαίνουν. Όλα αυτά λοιπόν στην πλατεία, το δικό σου το παιδί που σου ζητάει να πάει βόλτα και όταν λες όχι δεν θα πας βόλτα, μα οι συμμαθήτριές μου, οι συμμαθητές μου πάνε, έτσι. Είναι δυνατόν να μην πάω. Εκεί λοιπόν θα πέσει την παγίδα των διάφορων επιτίδιων. Και μην μου πείτε ότι στην Κέρκυρα δεν υπάρχει και εμείς γνωρίζουμε ότι παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει και εδώ έχουμε περιστατικά που υπάρχουν παρέες, ας το πούμε έτσι, που κατεβαίνουν για να παίξουν ξύλο. Τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Είναι πρωτόγνωρα για το νησί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Περιστατικά τα οποία δεν θα έπρεπε να εξελίσσονται. Αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά ηλικίας 12, 13, 15. Κατεβαίνει. Το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη. Με το πεντάχρονο που συμμαθητές του στο νηπιαγωγείο το κακοποίησαν σεξουαλικά. Πώς μπορεί ένα παιδί 5 χρονών να ξέρει δεν μπορεί, αν δεν έχει δει κάτι. Δεν μπορεί να το διαχειριστείς αυτό γιατί δεν μπορεί να φανταστείς τρία μωρούλια. Γιατί μωρά είναι 5 χρονών. Δεν μπορεί να το διαχειριστείς αυτό. Άρα, είναι εκτός πραγματικότητας αυτό το οποίο συζητάμε πια. Ναι. Ξέρετε, πρέπει να δούμε τι πραγματικά συνέβη εκεί και αποφεύγουμε να παίρνουμε θέση σε κάτι το οποίο ενδεχομένως να υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία οδηγούν. Γιατί μιλάμε για τρία μωρά τα οποία θα τους μείνει και ένα στίγμα, ξέρετε. Προφανώς. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στη δημοσιότητα μετά το κουβαλάνε για την μεγαλύτερη ηλικία. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Όμως, να θυμίσω, γιατί το θυμήθηκα τώρα και θέλω να το μοιραστώ, ότι όταν πρώτο ήρθαμε στην Κέρκυρα, ενώ το χαμόγελο με τον Κωνσταντίνο τον Πουλημά εκεί. Μας είπανε για τις φοιτίες που βάζουν τα παιδιά οι έφηβοι σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας Χασής. Και όταν κάποια στιγμή βρήκαμε μέσα στις άκρες του κτήματος κάποια δεντρίλια με κάποια μπουκάλια μέσα που τα φρόντιζαν κάποια παιδιά και καλέσαμε την αστυνομία, με κορόιδευαν. Γέλαγαν. Γιατί μου λέει αυτό στην Κέρκυρα είναι μια διαδεδομένη κατάσταση όπου τα παιδιά στις περισσότερες περιοχές οι έφηβοι είναι στα ναρκωτικά. Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε αυτό. Προφανώς το ξέρουμε και δεν ξέρω τι κάνουμε γι' αυτό. Και κάθε φορά το συζητάμε όταν έρχεται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα ένα περιστατικό. Και αυτό είναι το λάθος και της κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης και της πολιτείας. Το αντιμετωπίζουμε με πυροτεχνήματα. Γιατί ξαναλέω πάλι, τέτοιες καταστάσεις που μπορεί να μην είναι θάνατος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αναμονή εκατοντάδες. Δεν λέω δεκάδες, εκατοντάδες. Άρα λοιπόν την επόμενη φορά που θα βρούμε ένα παιδί σκοτωμένο όπως βρήκαμε στην Αχαΐα, με 6 καταγγελίες, όταν θα βρούμε ένα παιδί σκοτωμένο όπως είδαμε στα Σεπόλια με 5 καταγγελίες, μετά θα κλαίμε όλοι και θα λέμε γιατί δεν έκανε αυτά ο κοινωνικός λειτουργός. Δεν είναι υπόθεση ενός κοινωνικού λειτουργού. Έτσι. Είναι υπόθεση μιας ολοκληρωμένης ομάδας. Και μάλιστα στους δύο δήμους που μπορώ να μιλήσω για την Κέρκυρα, που έχουμε δημιουργήσει μια καλή σχέση και τους έχουμε δώσει τη δυνατότητα μέσα από ένα σύμφωνο συνεργασίας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του χαμόγελου, να αυξηθεί η δυνατότητα. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα εμείς. Αυτή είναι η υπόθεση της των θεσμών. Εσείς κάνετε όλες τις ενέργειες μέχρι εκεί που μπορείτε. Φτάνετε μέχρι εκεί που μπορείτε. Μπορούμε όμως να προλάβουμε, μπορούμε να στηρίξουμε την οικογένεια που βρίσκεται σε κρίση. Δηλαδή αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα το χαμόγελο να ενδυναμώσει τις οικογένειες, είτε βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να δώσουμε σαν κοινωνία έμφαση πλέον στη δυνατότητα αυτή. Και στις λίγες επόμενες ημέρες θα δώσω τις προτάσεις που είχαμε δώσει πολλές φορές και σε Υπουργεία και σε διαχρονικά και όλες, με όλες τις κυβερνήσεις. Μην μπερδέψουμε τώρα κυβερνήσεις, έτσι. Το θέμα γιατί δεν είναι, έχει καμία σχέση. Δεν είναι τωρινό.
Είναι λοιπόν εδώ και χρόνια και δεν ακούει οι προτάσεις ακριβώς που έγιναν σε πλαίσια ευρωπαϊκά, με δουλειά που γίνεται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα, με δουλειά που γίνεται από χώρες που, το τονίζω και πάλι, έχουν βρεθεί όπως η Μεγάλη Βρετανία σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη δίνη. Και το επόμενο διάστημα θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί το να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και να μιλάμε για ένα θάνατο ή να μιλάμε για μια καταστροφή, το μόνο που κάνουμε είναι να διονύζουμε το είδος. Την πρόληψη πρέπει να δούμε. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον δικηγόρο της 49χρονης, η οποία έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, τον κύριο Γεράσιμο Γραμμένο. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Ουσιαστικά τι λέει, ότι η 49χρονη ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί μετά τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι εκείνο το βράδυ, στην κουζίνα του σπιτιού, και ενστικτοδός, λέει ο δικηγόρος της, άρπαξε ό,τι βρήκε μπροστά της και έκανε ό,τι έκανε. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Γραμμένος. Καταρχήν ζητήσαμε και λάβαμε προθεσμία από τον κύριο Ανακριτή και για την προετοιμασία της υπερασπιστικής μας γραμμής για την Τετάρτη στις 9 η ώρα το πρωί. Ήταν μια αισθηκτόδης κίνηση μετά από ένα ακόμα περιστατικό δοικογενειακής βίας και απειλών και σε μια προσπάθεια αυτοπροστασίας, παύλα άμυνας, μετά από την επικείμενη και άμεση απειλή στο χώρο της κουζίνας του σπιτιού συγκεκριμένα, γιατί εκεί έλαβε χώρα το συμβάν, άρπαξε στικτοδός ό,τι βρήκε μπροστά της και κατάφερε ένα πλήγμα στον αριστερό ώμο του δυστυχώς αποβιώσαντος. Χωρίς να έχει καμία πρόθεση να τον βλάψει. Δηλαδή περισσότερο ήταν αμυντική η ενέργεια της αυτή προκειμένου να σταματήσει αυτή την απειλή και δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ούτε καν σαν ενδεχόμενο στο μυαλό της ότι θα μπορούσε να επέλθει οποιοδήποτε τέτοιο αποτέλεσμα. Από την πληροφόρηση που έχω μέχρι τώρα, το παιδί δεν ήταν παρόν στο περιστατικό, κοιμόταν. Έχετε ενημέρωση για το ποια θα είναι η τύχη του παιδιού από εδώ και μπρος? Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι το παιδί βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο και παρακολουθείται από ψυχολόγο. Σε σχέση με τις λοιπές ενέργειες θα αποφασιστούν σε συνεργασία, σε επικοινωνία και με τις δικαστικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε μαζί μου στο πρώτο βήμα εδώ στο Start. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο βήμα, ζωντανά πάντα την τηλεόραση του Start. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα και θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό πνευματικό άθλημα που παίζεται με τράπουλα. Εμείς στην τράπουλα, μόλις ακούμε τράπουλα, το μυαλό μας πάει σε τσόχα, πράσινη, Θανάση και τα σχετικά. Όχι. Θα μιλήσουμε για το bridge και μαζί μου είναι ο κύριος Τρίφωνος Παπαδόπουλος, πιστοποιημένος διεθνής διαιτητής και έφορος αγώνων. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Τάσος Κόλλιας, εκπαιδευτικός μέλος του ΚΟΑΜ. Και τον έχουμε συναντήσει και έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν με πάρα πολλές ιδιότητες που είχε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, το όνομα παραπέμπει σε γέφυρα, αν το πάμε από το αγγλικό κομμάτι. Ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι βέβαια μια γέφυρα μεταξύ των παικτών, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε για τους τηλεθεατές μας που δεν γνωρίζουν, να δούμε τι είναι τελικά το bridge και γιατί είναι ένα πνευματικό άθλημα που παίζεται με τράπουλα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Κόλλη. Παρακαλώ. Καταρχήν, επειδή είπατε τη λέξη τράπουλα, η οποία πολλές φορές χτυπάει στο αυτή έτσι άθλημα. Ακούστε με λίγο. Το bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα. Είναι όπως είναι ακριβώς το σκάκι και πολύ καλύτερο, εγώ κάτι γνώμη μου, και μάλιστα λίγο πιο δύσκολο. Παίζεται με πιόνια. Επειδή έχει πάρα πολλά πιόνια, είναι η πιο εύκολη λύση και τα χαρτιά της τράπουλας τα χρησιμοποιούμε σαν πιόνια. Δηλαδή, ας ξεχάσει οποιοδήποτε
οτιδήποτε έχει σχέση με την τράπουλα, με τύχη, με τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει τύχη στο μπριτζ. Είναι ένα άθλημα. Είναι ένα πιστοποιημένο άθλημα. Ένα άθλημα που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το οποίο ήταν και το 2004 Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν άθλημα επίδειξης. Και πιθανόν στο μέλλον να μπει. Είναι ένα άθλημα που προάγει, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, μερικά πράγματα που τα άλλα δεν το προάγουν. Γιατί δεν είναι ένα μοναχικό άθλημα. Είναι ένα άθλημα ομαδικό. Και ομαδικό όχι μόνο σε σχέση με το συμπαίχτη σου, που είσαι ένα, δηλαδή παίζουν ζευγάρια. Το ζευγάρι σου, ο συμπαίχτη σου, το τέρι σου, είναι ακριβώς ο εαυτός σου. Θα πρέπει να είστε τόσο πολύ συνεννοημένος μαζί του, εννοώ να έχετε παίξει μαζί, να έχετε συνοηθεί, μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας τι θέλει ο άλλος. Άρα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ομαδικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή παίζουμε οι αγώνες, είναι πάρα πολλά ζευγάρια μαζί. Mm-hmm. Άρα είναι και εκεί η ομαδικότητα. Δεν είναι δηλαδή ένα μοναχικό άθλημα στίβου που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παιδεύεται mm-hmm. και κάνει. Είναι ένα ομαδικό άθλημα. Προάγει την ομαδικότητα και προάγει και την κοινωνικότητα. Μας αναγκάζει να έρθουμε σε κοινωνικές επαφές με ανθρώπους. Και είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Ειλικρινά σας λέω, κύριε Αλέλα, παίζω bridge, εγώ είμαι μαθητής. Ο κύριος Τρίφωνας είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι από τους πολύ, πολύ καλούς παίχτες. Εγώ είμαι μαθητής. Δηλαδή παίζω ένα χρόνο, ακριβώς τα μαθήματα που θα ξεκινήσουν τώρα, έπαιξα εγώ χτες. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ξεκινάνε μαθήματα. Και ξεκινάνε μαθήματα. Θα σας τα πει ο κύριος Τρίφωνας mm-hmm. αυτά τα διαδικαστικά. Εγώ θέλω να σας τονίσω το πόσο μεγάλη ευτυχία σας δίνει το να παίζεις ένα ομαδικό παιχνίδι παρέα με ανθρώπους που έχουν ακριβώς τα ίδια μυαλά με σένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τους ανθρώπους μας τους επιλέγουμε στις παρέες τυχαία. Στο bridge όχι, είναι σαν και εμάς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν ένα πάθος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πνευματικό παιχνίδι, σαν το σκάκι, είναι θέμα μνήμης, είναι θέμα διαβάσματος πάρα πολύ. Και το κυριότερο, να ακολουθείς κανόνες. Ναι. Είναι ένα πράγμα δηλαδή το οποίο πραγματικά με έχει κάνει και έχω γεμίσει τα απογεύματά μου και τα βράδια μου. Γιατί για κάνουμε παρέα. Τώρα. Για πάμε να δούμε τι χρειάζεται για να μάθουμε bridge. Λοιπόν, το βασικότερο, βασικά το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει κάποιος για να μάθει bridge στην Κέρκυρα τουλάχιστον είναι να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Mm-hmm. Μπορώ να δώσω ένα τηλέφωνο αν θέλετε, μπορώ να δώσω διευθύνσεις email, μπορώ να δώσω τα πάντα. Ωραία. Τα μαθήματα στην Κέρκυρα ξεκινάνε με μια παρουσίαση του παιχνιδιού στις 7 Οκτωβρίου το απόγευμα, στις 6 mm-hmm. ώρα, στην αίθουσα του ομίλου μας, η οποία βρίσκεται Εθνική Οδό Λευκύμης 68. Αυτή η συνάντηση είναι χωρίς καμία δέσμευση. Μπορεί να έρθει κάποιος να ενημερωθεί, να μάθει, να δει κατά πόσο του κινεί το ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μπορεί ο Τάσος, ο φίλος Τάσος, να έχει παθιαστεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο άθλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλους. Είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να πούν, ξέρεις κάτι, όχι βέβαια, δεν είναι για μένα. Όχι βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν κάποιος να έρθει στις 7 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, να ενημερωθεί, να ρωτήσει ό,τι πληροφορίες θέλει στις 6 ώρα. Και τα μαθήματα επισήμως, δηλαδή ο κύκλος των μαθημάτων, η διδακτέα ύλη και τα συναφή, ξεκινάνε την επόμενη Δευτέρα στις 14 Οκτωβρίου. Τώρα ακούω διδακτέα ύλη και το μυαλό μου ξέρετε τι λέει. Εγώ πολύ θα ήθελα να έρθω να μάθω μπριτζ, αλλά άμα πρόκειται να κάτσω να διαβάσω και να κουραστώ, δεν θέλω. Είναι κουραστικό? Όχι. Το να μάθει κάποιος μπριτζ δεν είναι κουραστικό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ χρησιμοποιεί μια εγκεκριμένη μέθοδο παγκοσμίως γνωστή. Μιας Καναδής συγγραφέως της Audrey Grant και δασκάλας, mm-hmm. η οποία μέθοδος είναι δομημένη τμηματικά, ευχάριστα, σε μικρά μαθήματα. Έτσι. Το βασικό είναι ότι ο κόσμος παίζει από την πρώτη μέρα. Ναι. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα την πρώτη μέρα να βγει στην αίθουσα και να παίξει τουρνουά και να μας κερδίσει όλους τέλος πάντων, αλλά ξεκινά την πρώτη μέρα να παίζει. Δεν είναι θεωρία και κάποτε θα φτάσουμε στην πράξη. Έτσι. Αυτή η ύλη είναι δομημένη και είναι ικανή να κρατήσει κόσμο στο άθλημα, είτε αυτός είναι 8 ετών, είτε αυτός είναι 98 ετών. Δεν έχουμε κανένα θέμα με τις ηλικίες. Στο bridge η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Και θα προτιμούσαμε νέους. Από τι ηλικία λοιπόν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει? Αυτή τη στιγμή, το σλόγγαν της Ομοσπονδίας τέλος πάντων είναι από 9 έως 99 ετών. Ούτε σε κάποιον μικρότερο από 9 θα πούμε όχι, ούτε σε κάποιον περισσότερο από 99. Έτσι. Υπάρχει και πρόγραμμα για bridge στα σχολεία, το οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται σιγά σιγά στην Ελλάδα.
όπως υπάρχουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές παιδιών. Υπάρχει ακόμα και πρόγραμμα το οποίο βέβαια δεν έχει έρθει στην Κερκύρα ακόμα, αλλά υλοποιείται στην Αθήνα. Bridge για άτομα με πρόβλημα όρασης, με ειδικές τράπουλες. Και ξεκινάει και ένα παγκοσμίως πρωτοπόρο πρόγραμμα πάλι από την Ελλάδα, από τους ίδιους εκπαιδευτές που κάνουν τα μαθήματα για τα άτομα με προβλήματα όρασης, που είναι Bridge για άτομα με προβλήματα ακοής. Μάλιστα. Για να δούμε αυτό με τα σχολεία. Ακριβώς αυτό. Εγώ φέτος και εγώ στο δικό μου το σχολείο και σε ένα άλλο σχολείο, πιθανόν και σε ένα τρίτο, θα φτιάξουμε ομάδες. Γιατί ξέρετε ότι κάθε χρόνο φτιάχνουμε κάποιες ομάδες πολιτιστικές, οι οποίες εμείς πέρσι στο 7ο γύρο είχαμε 7 πολιτιστικές ομάδες. Μία από αυτές φέτος θα αναφέρεται στο Bridge. Θα έρχεται ο κύριος Κουτσάκος, που είναι ο δάσκαλός μας στο σχολείο, στον Όμιλο, δωρεάν. Θα μας κάνει μάθημα κάθε Παρασκευή και θα προσπαθήσω να εκμεύσω στα παιδιά αυτό το πάθος για αυτό το πνευματικό παιχνίδι. Διότι είναι ένα πνευματικό παιχνίδι που βασικά, αν θέλετε την άποψή μου, πόσο κάνει καλό στα παιδιά, απαιτεί να ακολουθούνται κανόνες. Ναι. Έτσι, είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν κανόνες είτε στο παίξιμο, είτε δηλαδή κανόνες που είναι υποχρεωτικοί, υπάρχουν και κανόνες οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τον τρόπο που παίζουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το παιδί να μαθαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί κανόνες. Και το κυριότερο, να μάθει να χρησιμοποιεί το μυαλό του. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εμείς, θα κάνουμε και σε ένα άλλο σχολείο. Θα φτιάξουμε και τουρνουά στο τέλος μεταξύ μας, και αν τα καταφέρουμε, και με άλλα σχολεία στην Ελλάδα, και θα προσπαθήσω να φτιάξουμε και ένα μικρό ταξίδι. Δηλαδή, είμαι πολύ παθιασμένος με το συγκεκριμένο άθλημα και θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο πολύ, τουλάχιστον στο χέρι μου, να κάνω τα πάντα για να προωθηθεί όπως πρέπει. Τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είπατε ότι χρειάζεται να έχεις άμεση συνεννόηση με τον άνθρωπο που παίζει μαζί, τον συμπαίκτη. Δεν μιλάς, δεν έχεις καμία απολύτως. Λοιπόν, ναι. Απλά πρέπει να ξέρει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Να έχεις ίδιο επίπεδο. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία κάνεις κινήσεις. Η κάθε μια κίνηση που κάνεις έχει κάποια σημασία. Λοιπόν, όταν το ζευγάρι σου γνωρίζει για ποιο λόγο εσύ κάνεις αυτή την κίνηση, έχετε από πριν συνεννοηθεί, βέβαια το ότι έχετε συνεννοηθεί το ξέρουν και οι άλλοι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάνετε κάτι μυστικό. Είναι του παιχνιδιού. Ακριβώς. Δεν μιλάει κανένας. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν μιλάει κανένας. Όμως δεν μπορούσα να κάτσω και να μην μιλάω. Μιλάμε όμως μετά και μιλάμε πάρα πολύ. Να δείτε τα τσίπορα που έχουμε πει μετά, μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα, προσπαθώντας να εξηγήσουμε γιατί κάναμε λάθος. Ναι. Γιατί γι' αυτό κάνουμε. Δηλαδή η παρέα που δημιουργείται μετά είναι όλοι για να καταλάβουμε. Μα ξέρεις, γιατί έκανες εκείνο σε αυτή τη διανομή. Όχι, αν έκανες εκείνο, θα έκανες το άλλο. Αυτοί είναι οι φιλίες που δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι φανταστικό πράγμα. Ερώτηση. Εάν κάποιος ξεκινήσει, πρέπει να έχει σταθερό συμπαίκτη. Όχι. Κοιτάξτε, στην αρχή προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να γνωρίζεται μεταξύ τους. Μετά είναι το θέμα ο καθένας τι ζητάει και πώς αντιλαμβάνεται την ενασχόλησή του με το άθλημα. Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν απλά να περάσουν 3 ευχάριστες ώρες από τη ζωή τους, μία Δευτέρα απόγευμα, μία Τετάρτη απόγευμα, που είναι οι συνήθεις μέρες που έχουμε τους αγώνες μας. Είναι κάποιοι που μπορεί να αποφασίσουν ότι θέλουμε να ασχοληθούμε πρωταθλητικά με το παιχνίδι. Είναι αγωνιστικό το Bridge. Το κομμάτι του το αγωνιστικό. Σημαίνει επιπλέον ώρες, πώς γίνεται δηλαδή το κάποιος Bridge να πει. Με το οποίο ασχολούμαστε είναι το λεγόμενο αγωνιστικό. Έτσι. Το αγωνιστικό Bridge έχει κάποια πράγματα τα οποία διαφέρουν από το σπιτικό, το οποίο σπιτικό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι κάτι πολύ γνωστό σε χώρες του εξωτερικού όμως. Ναι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου παράλογο για ένα παιδί στην Αμερική, ας πούμε, να μαθαίνει Bridge από τη μητέρα του ή από τον παππού του, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είναι άλλο αυτό που παίζει κάποιος στο σπίτι του, άλλο το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό έχει κανόνες. Έχει διαδικασίες συγκεκριμένες οι οποίες πρέπει να τηρούνται και το βασικότερο, προσπαθούμε να εξαλείφουμε τον παράγοντα τύχη, όχι εμείς προσωπικά, ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένοι δηλαδή αυτοί οι αγώνες. Δεν είναι ένα τυχερό παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ότι καμία τώρα θα κάτσω και αν σήμερα έχω ρέντα να το πω. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Η μοναδική έννοια τύχης που λέμε στο Bridge είναι λεγόμενη αυτό που λέμε φυσική παικτική εύνοια. Αυτό σημαίνει το να παίξεις ένα δύσκολο χέρι, μια δύσκολη διανομή, με αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ καλοί, οπότε θα έχεις ένα πλεονέκτημα εκεί, και να παίξεις εναντίον των καλών αντιπάλων μια εύκολη διανομή, που δεν χρειάζεται κάτι από εσένα πολύ προχωρημένο για να μπορέσεις να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι τύχης στο Bridge. Σε γενικές γραμμές μπορείτε να μας πείτε πώς παίζετε, χωρίς να το αναπτύξουμε ιδιαίτερα, απλά να καταλάβουμε λίγο. Κοιτάξτε,
Μόνο για τα βασικά, θα χρειαζόταν περίπου η πρώτη ώρα μαθήματος. Ναι. Μόνο για τα βασικά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα να επεκταθούμε σε αυτό το πράγμα. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω με ευκολία είναι ότι θα φανεί πολύ πιο εύκολη εκμάθηση σε άτομα τα οποία έχουν μια κάποια εμπειρία με τα λεγόμενα παιχνίδια μπαζών, όπως η πρέφα για παράδειγμα. Η πρέφα είναι το πιο γνωστό παιχνίδι με μπάζες, το οποίο οι συχνοί θαμώνες των καφενείων, μεταξύ τους πάντα, αναφέρουν ότι είναι το πιο τεχνικό παιχνίδι της τράπουλας, δεν υπάρχει ανώτερο. Προσωπικά δεν είχα μάθει ποτέ μου πρέφα. Παίζω μπριτζ από πάρα πολύ μικρός. Από πόσο ετών? Από 17 ετών. Ξεκίνησα στην τρίτη ηλικίου. Λοιπόν, όταν λοιπόν με έμαθαν εντός εισαγωγικών πρέφα κάποιοι στον όμιλο απλά για να περάσουμε την ώρα μας μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι, ναι, προσωπικά άρχισα να γελάω, γιατί λέω αυτό είναι το ανώτερο τεχνικό παιχνίδι που υπάρχει. Ναι. Αυτά λέω είναι παιδικά παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Εγώ έπαιζα πρέφα τόσα χρόνια και όταν νόμιζα ότι έπαιζα το top παιχνίδι τεχνικό. Και ξαφνικά βρίσκομαι να πάω να παίξω τον πρίτζ, το οποίο πραγματικά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πόσο μυαλό και πόσες κινήσεις μπροστά πρέπει να πας στο μυαλό σου για να μπορείς να καταφέρεις να κάνεις το συμβόλαιο. Άρα λοιπόν με τον bridge έχουμε και την κοινωνικοποίηση. Πάρα πολύ. Και το μυαλό μας να βρίσκεται συνεχώς σε γρήγορση και να δίνει τη δυνατότητα. Πολλές φορές λέμε θέλω να εξασκήσω το μυαλό μου, λέει ένα σταυρόλεξο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ όμως. Πολύ καλή. Πολύ και να έχεις καλή παρέα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να εξασκείς. Και τη μνήμη, εξασκεί πάρα πολύ τη μνήμη, γιατί πρέπει να θυμάσαι. Πρέπει να θυμάσαι τα φύλλα τα οποία περνούν. Και να ακολουθείς κανόνες. Είναι σημαντικό για μένα, γιατί έχουμε δει πολλά. Επειδή καλά κάνετε και στέκεστε σε αυτό, επειδή είστε εκπαιδευτικός. Ακριβώς. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και επειδή είναι και μια περίοδος που διανύουμε όχι καλή. Όχι καλή, ξέρω. Με πάρα πολλά βία περιστατικά παιδιών, εφήβων και όχι μόνο. Αυτό το ζήτημα με τους κανόνες είναι το α και το μέγα. Το γνωρίζω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζω. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό, για μένα όσον αφορά ιδιαίτερα παιδιά γυμνασίου, λυκείου και ίσως και ακόμα μικρότερα, για μένα δεν είναι μόνο οι κανόνες το θέμα. Είναι η διαδικασία που σε βάζει το ίδιο το παιχνίδι στο να επιλύσεις ένα πρόβλημα. Ναι. Χωρίς να έχεις παπαγαλίσει κάτι τέτοιο, να έχεις απλά μια λύση και να τη συγκρίνεις. Το να έχεις μπροστά σου κάποια δεδομένα, να πρέπει να τα αναλύσεις, να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα και μετά να εφαρμόσεις αυτό που σου λέει η λογική σου και το συμπέρασμα το οποίο έβγαλες. Είναι διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Η δημιουργία του αλγορίθμου, όπως λέμε. Ακριβώς. Πληροφορική. Πρέπει να ξέρει κάποιος καλά μαθηματικά για να παίξει bridge. Όχι. Βασικό ερώτημα. Όχι. Αν θέλει κάποιος να φτάσει σε υπερπροταθλητικό επίπεδο, μία στοιχειώδης γνώση πιθανοτήτων βοηθάει. Αλλά και να μην τη γνωρίζει από πριν, υπάρχει απίστευτη βιβλιογραφία διεθνώς όσον αφορά τον bridge. Δυστυχώς η ελληνική βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν αρκετά μεταφρασμένα κείμενα από συγγραφείς του εξωτερικού. Και για όσους γνωρίζουν αγγλικά, που νομίζω ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία τέλος πάντων, υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία. Εδώ στην Κέρκυρα. Από τι ηλικία έχουμε μέλη που παίζουν? Κοιτάξτε, δυστυχώς εδώ και 28 περίπου χρόνια παραμένω ο νεότερος αθλητής του ομίλου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, μπορώ να δείξω μια κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Θα το γνωρίζετε σαν γονέας αυτό και προσωπικά, ότι ωραία, μπορεί να έρθει κάποιο παιδί 7 χρονών να μάθει bridge. Μπορεί 11 χρονών να είναι πρωταθλητής παιδών. Μπορεί 12 χρονών να τον φοβάται η μισή Ελλάδα. Κάποια στιγμή όμως θα φτάσει λύκειο και θα πρέπει να αρχίσει να ασχολείται με τα μαθήματά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι θέμα της Κέρκυρας, είναι γενικά θέμα της Ελλάδας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι διαδεδομένο σωστά το bridge. Δηλαδή και κοιτάξτε, εγώ μέχρι να συζητήσουμε μαζί και να επικοινωνήσω με τον κύριο Κολιέκα μια άλλη εικόνα. Γι' αυτό δεν ερχόσαστε αν θέλετε. Ελάτε. Να εξασκήσω το μυαλό μου, λέτε. Στο καλό, ελάτε. Έτσι κι αλλιώς το μόνο που θα χρειαστεί, αυτό θα χρειαστούμε από εσάς, είναι 3 ώρες κάθε Δευτέρα για την ώρα. 3 ώρες κάθε Δευτέρα. Έτσι, τόσο, δεν χρειαζόμαστε. Οι 3 ώρες που λέει ο φίλος Τάσος είναι λίγο υπερβολή. Είναι επειδή απλά τους άρεσε πάρα πολύ και καθόταν και λίγο παραπάνω. Καθόμαστε παραπάνω και παίζαμε. Στην ουσία, το μάθημα αυτού καθ' αυτού είναι 50 λεπτά. Ναι. Έτσι. Το οποίο μάθημα, για να πάλι να απλοποιήσω τη λέξη, μη μας παραπέμπει σε κάτι δύσκολο. Όχι. Είναι διαδραστικό. Ο δάσκαλός μας είναι πάνω από 30 χρόνια δάσκαλος.
Τον είχα και εγώ δάσκαλο. Δάσκαλο τον λέμε, δεν ξέρω, ξέρεις το όνομά του. Τον είχα και εγώ δάσκαλο, τέλος πάντων, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι, σε μαθήματα προχωρημένων. Είναι τέλος πάντων μια, ας πούμε, θεωρητική κατάρτιση που πιάνει κάθε φορά ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Γιατί, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, έχει πολλά κομμάτια και πολλές πτυχές αυτό το παιχνίδι. Μετά υπάρχει ένα σύντομο διάλειμμα και μετά ο κόσμος παίζει. Μάλιστα. Το μάθημά μας δηλαδή στην ουσία είναι αυτό που λέμε δίωρο. Mm. Τώρα, ο Τάσος και η τάξη του. Τον καθόμαστε μετά και εξασκούμαστε. Ναι. Ο Τάσος και η τάξη του, ας πούμε, ερχόνταν 6 το απόγευμα και φεύγανε 12 το βράδυ μαζί με εμάς. Υπάρχει ανταγωνισμός. Υγιής. Και υπέροχος. Ναι. Ναι, υπάρχει αναγκαστικά. Είναι αγωνιστικό το bridge. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ της ίδιας κατηγορίας δεν υπάρχει τόσο. Προσπαθούμε πάντα να ανεβαίνουμε κατηγορίες, να κερδίζουμε στα τουρνουά, να μπορούμε να ανεβούμε, έτσι. Αλλά ο ανταγωνισμός. Συνθετική σκέψη, σωστή κρίση, μνήμη ακριβώς. Καλή. Ακριβώς. Επίλυση προβλημάτων. Έτσι, και φαντασία. Φαντασία, ναι, αλλά το θέμα είναι να μην πέσεις και σε αντίπαλους που έχουν την ίδια φαντασία με φαντασία σένα, γιατί το τότε είναι αυτό που λέμε ότι το ένα κοντράρει το άλλο. Η φαντασία δεν θα το έλεγα, γιατί η φαντασία σημαίνει ρίσκο και το ρίσκο δεν χρειάζεται στο bridge και δεν νομίζω ότι είναι και καλό. Κοινωνικότητα πάρα πολύ, δηλαδή. Είστε σχετικά καινούριος, κύριε Τάσο, γιατί. Ναι, το ξέρω, αλλά το ρίσκο δεν μου αρέσει, γιατί όποτε ρισκάς. Αγωνιστικό αλλά και ψυχαγωγικό. Πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Τώρα για να καταλάβετε, έτσι να έχετε μια ιδέα. 11 με 13 του Οκτωβρίου διεξάγονται στην Αθήνα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Που κάθε όμιλος κατεβάζει κάποιες ομάδες σε κάποιες ενότητες και κάποιες κατηγορίες, που λέμε εμείς, ως εκπροσώπηση του ομίλου. Σαν ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ας το θέσουμε έτσι, μόνο που ολοκληρώνεται σε 3 ημέρες. Σκεφτείτε λοιπόν μία αίθουσα με 400 τραπέζια των 4 ατόμων να παίζουν bridge. Ποιοι θα πάνε από εδώ, από την Κέρκυρα? Θα έχουμε εκπροσώπηση. Αρκετοί. Oh, κατεβάζουμε 9 ομάδες. 9 ομάδες. Και εγώ θα πάω μαθητής. Σαν μαθητής. Θα το ρωτούσα. Βεβαίως θα πάω μαθητής όμως. Στη χαμηλότερη ομάδα. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Τάσος θα είναι στην ομάδα των μαθητών που εκπροσωπεί τον ομιλό μας. Εγώ θα είμαι στους διαιτητές των διασυλλογικών. Τούτος είναι διαιτητής. Τι σημαίνει διαιτητής? Ναι, καλό είναι να το διευκρινίσουμε γι' αυτό. Ο διαιτητής στο bridge, η λέξη μάλλον διαιτητής, στην ουσία χρησιμοποιείται στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να προωθήσει την ιδέα του αθλήματος. Στην ουσία δεν είναι κάποιος διαιτητής, είναι διευθυντής και είναι κάποιος ο οποίος επιλύει διαφωνίες. Δεν κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν κυκλοφορώ πάνω από τα τραπέζια με καμία σημεούλα, με σφυρίχτρα, με σορτσάκι και τέτοια. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Όταν όμως συμβεί κάποια. Ακριβώς. Κάποιο λάθος στη διαδικασία, κάποια ανομαλία πάνω στη διαδικασία. Κάποιο πρέπει να φωνάξουμε, άρα τον έχουμε ονομάσει. Με καλούν παίκτες, ακριβώς. Προκειμένου να επιλύσει. Η πιο σωστή έκφραση για μένα θα ήταν, ας πούμε, αυτό το εφάμιλο του arbitrer που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, που είναι στην ουσία κάποιος ο οποίος επιλύει διαφωνίες. Ωραία. Εντάξει. Άρα, πού μπορούν να σας βρουν, να υπενθυμίσουμε? Η διεύθυνση του ομίλου είναι στην Εθνική Οδό Λευκύμης 68. Επειδή θα μπερδευτείτε τώρα με την Εθνική Οδό Λευκύμης 68, μετά τα χρώματα του Σκιαδόπουλου, λέω δίπλα. Στο επόμενο στενό δεξιά. Να το καταλάβουμε, γιατί το, ξέρετε, δεν είναι πάντα όλα εύκολα στην Κέρκυρα. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-082-1599, με το οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει κατευθείαν με τον Κωστή Κουτσάκο, το δάσκαλό μας. Και μία διεύθυνση email, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει, είναι το COAM, όπως ακούγεται, K-O-A-M. papaki-elasbridge.org. Και φυσικά μπορεί να μας βρει κάποιος και στη σελίδα Facebook του ομίλου. Ωραία, και social media ομίλους. Δευτέρα. Δευτέρα 7 Οκτωβρίου είναι η πρώτη συνάντηση για τα μαθήματα 2024-2025. Χωρίς καμία δέσμευση. Ωραία. Μπορεί κάποιος να έρθει, να ενημερωθεί, να μάθει, να ρωτήσει, ό,τι θέλει τέλος πάντων. Εάν κάποιος αποφασίσει να έρθει τον Δεκέμβριο, μπορεί ή αν έχει ξεκινήσει το μάθημα, μετά δεν μπορεί να συμμετέχει, πρέπει να περιμένει? Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή η τάξη των μαθημάτων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, άλλες πόλεις, περισσότερο στην Αθήνα, να το θέσω έτσι, μπορεί να έχουν 30 και 40 μαθητές σε ένα τμήμα από τα 4 τμήματα που κάνουν την εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, εμείς συνήθως μαζεύουμε έως 10 άτομα. Λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα να ρυθμίσουμε μέρες και ώρες. Και επίσης, αν υπάρχει ενδιαφέρον, συνήθως τον Ιανουάριο ξεκινάμε κάποια ταχύρυθμα τμήματα. Έτσι, τα οποία έχουν τη δυνατότητα μέσα σε 2 μήνες
Έτσι, με ταχύρυθμη, δυνατή εκπαίδευση. Να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο με άτομα που έχουν ξεκινήσει τρεις μήνες πριν. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα χαρώ να δω εξελίξεις με τους μαθητές και να το πούμε. Θα σας τηλεφωνήσω, να σας το πω. Εννοείται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τελεία. Ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο πρώτο βήμα ζωντανά και μαζί μου και την ευχαριστώ θερμά για την τιμή είναι η κυρία Μαρία Μάνδυλα, ιατροχειρουργική εταιρεία, παιδίατρος, μια γυναίκα η οποία ό,τι και να πούμε για την καθημερινότητά της, ένα 24ωρο δεν φτάνει για αυτά τα οποία κάνει και για αυτά τα οποία προσφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην τοπική μας κοινωνία. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ, είναι χαρά και τιμή να σας έχουμε εδώ, γιατί όπου σας ζητηθεί, εντός και εκτός κάμερας, είστε πάντα εκεί. Όπου μπορώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ιατροχειρουργική εταιρεία με θέμα την νόσου Αλτσχάιμερ. Ήταν μια πολύ πετυχημένη, θα έλεγα, εκδήλωση. Έγινε σε συνεργασία της ιατροχειρουργικής εταιρείας Κέρκυρας με τον πολιτιστικό σύλλογο Σαν Τζιάκομο, τους οποίους ευχαριστώ θερμά και αυτή την συμπόρευση. Πραγματικά ήταν εξαιρετικοί οι ομιλητές. Είχαμε τους νευρολόγους μας και μέλη της ιατροχειρουργικής γιατρούς, τον κύριο Δημησιάνο τον Νίκο, τον κύριο Κώστα Σπίγκο. Και είχαμε και τον Ανιφαντή το Μάνο, ο οποίος είναι λογοθεραπευτής και ο οποίος βρίσκεται στα Γιάννενα. Και με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, κάνοντας μαζί με συναδέλφους γιατρούς πάλι, είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια ένα screening test στην ιατροχειρουργική για να βρούμε άτομα τα οποία πιθανόν είχαν άνοια. Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική, θα έλεγα, ήταν και διδακτική. Έτσι. Γιατί οι γιατροί, οι τρεις ομιλητές που ήταν εξαιρετικοί, προσπάθησαν να μεταδώσουν, καταρχήν να κατανοήσει ο κόσμος με απλά πράγματα, τι σημαίνει άνοια και τι σημαίνει νόσος Αλτσχάιμερ, που είναι πολύ περισσότερο βαριά άνοια και η οποία θεωρείται η επιδημία του 21ου αιώνα. Και εκτός από την κατανόηση της νόσου, προσπάθησαν και να διδάξουν. Δηλαδή να διδάξουν πώς να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς να κατανοούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν απλά άνοια ή ελαφριά άνοια, αλλά που έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή που έχουν κάποιες ιδιοτροπίες και πρέπει αυτό να το κατανοούμε και να βρισκόμαστε κοντά τους και να μην είμαστε κι εμείς επιθετικοί και να δημιουργούμε καταστάσεις. Είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε. Και επίσης δόθηκε και μεγάλη σημασία και στους φροντιστές. Που πραγματικά οι φροντιστές είναι άτομα συνήθως είναι του οικείου περιβάλλοντος που υποφέρουν. Και με κίνδυνο να κάνεις, όπως είπαν και οι ομιλητές μας, έναν δεύτερο άρρωστο. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά υποφέρουν ψυχολογικά και μάλιστα με όλη αυτή την ενασχόληση και με το άγχος που έχουν και τη φροντίδα, η ψυχική τους υγεία υποβαθμίζεται σωματικά, χώρια τα άλλα τα προβλήματα τα πρακτικά που αντιμετωπίζουν, χάνουν τις δουλειές τους, μένουν μέσα στο σπίτι πολλές ώρες, δηλαδή και την κοινωνικοποίησή τους επίσης δεν μπορούν να την έχουν όπως θέλουν. Και επιπλέον αυτά τα άτομα έχουν σοβαρά προβλήματα πώς να τα διδάξουμε. Μέσα στους ομιλητές, οι ομιλητές μας είπαν και τρόπους πώς να διδάσκουμε τους φροντιστές να συμπεριφέρονται στα άτομα που έχουν άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί μπορεί να θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα, αλλά να μην είναι. Δηλαδή, μπορεί να θυμώσεις με κάποιον άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει κάτι ή που μπορεί να το σκεφτεί πιο αργά. Ξέρετε, και αυτοί χάνουν την υπομονή τους. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα των φροντιστών, γιατί στην καθημερινότητά μου, παρόλο που είμαι παιδίατρος, ακούω, ξέρετε, από συγγενείς των παιδιών τι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ήθελα μέσα από αυτή την εκδήλωση να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους φορείς
όλους κοινωνούς λειτουργούς υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, όλους επίσης την πολιτεία, έτσι, όποιον mm-hmm. μπορεί, τους πολίτες τους ίδιους, ώστε να κάνουμε μία τρόπον την εκστρατεία, να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να διδάσκουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους απαλύνουμε αυτό το βάρος που κουβαλάνε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία που πάσχει η κοινωνία μας. Πάσχει. Δηλαδή η ενημέρωση και η αντιμετώπιση. Διότι οι περισσότεροι και λόγω οικονομικής δυσπραγίας ή και επειδή δεν νιώθουν άνετα να αφήσουν κάποιον τρίτο σε συγγενικό τους πρόσωπο, αναλαμβάνουν ήδη το βάρος, το οποίο δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν. Το μαθαίνουν στην πράξη και ενδεχομένως και με άσχημο τρόπο. Οπότε αυτό το κομμάτι που λέτε, το να ενημερώσουμε αυτούς τους ανθρώπους πώς, και όχι μόνο αυτούς που τώρα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και κάποιους που μπορεί να μην το έχει και να μην ενδεχομένως το χρειαστεί και ποτέ. Ίσως στο μέλλον όμως. Αλλά να ξέρει τι είναι αυτό που συμβαίνει και τα βασικά βήματα για να το διαχειριστεί. Εγώ νομίζω ότι στον τόπο μας εδώ mm-hmm. στην Κέρκυρα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μίλησα εκεί με τους ειδικούς και με το σύλλογο. Θα μπορούσαμε να μαζευτούμε και να κάνουμε μία αρχή. Γιατί λιθαράκι. Η επαρχία υστερεί πάρα πολύ. Στα μεγάλα κέντρα υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν και τρόποι να διδάξεις αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν ειδικά κέντρα που mm-hmm. πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς στην επαρχία τι κάνουμε. Εδώ υστερούμε πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο η Κέρκυρα, είναι όλη η επαρχία. Εννοείται. Είναι καλές ευκαιρίες αυτές για τον πολίτη να πάρει γνώσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν είναι εφικτό. Γιατί και η επίσκεψή μας σε ένα γιατρό, ενδεχομένως με ένα συγγενικό πρόσωπο, είναι περιορισμένη σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και την θεραπεία ή αντιμετώπιση. Ενώ σε τέτοιες εκδηλώσεις, ημερίδες, ακούς πολύ περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Διευρύνεται δηλαδή. Διευρύνεται η γνώση και ευαισθητοποιείσαι. Γιατί και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Και ξέρετε, κυρία Μάνδηλα, νομίζω ότι εθελοτυφλούμε πολλές φορές, όχι εσκεμμένα, να δούμε τα συμπτώματα. Δηλαδή, έχει ο απέναντί μας άνθρωπος άνοια και λέμε, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει θέμα και είναι ιατρικής φύσης. Ακριβώς. Υπάρχουν τρόποι όμως να μπει μια διάγνωση mm-hmm. και όσο πιο νωρίς είναι τόσο το καλύτερο, γιατί μετά και θεραπευτικές αγωγές υπάρχουν και τρόποι, δεν είναι μόνο το φάρμακο, ναι, γιατί η θεραπεία οριστική αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και θα είναι μάλλον και mm-hmm. μακριά. Αλλά υπάρχουν τρόποι, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, να μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσεις. Ας πούμε, η κοινωνικοποίηση των ανθρώπων αυτών. Να έχουν ανθρώπους δίπλα τους, έτσι που θα ναι. τους φερθούν σωστά, να έχουν δραστηριότητες, να γυμνάζονται, να τους διδάξεις διάφορα mm-hmm. πράγματα. Γενικά, δηλαδή, να συμμετέχουν στην ζωή. Να μην μένουν μόνοι τους, να μην έτσι, να έχουν και καλή σωματική υγεία και πνευματική υγεία. Ναι. Είναι απαραίτητα αυτά τα δύο και είναι όντως και από τους προδιαθεσικούς παράγοντες που ένας άνθρωπος όταν είναι. Και νομίζω ότι η πανδημία COVID-19 έκανε πάρα πολύ κακά που μείναν οι άνθρωποι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Σιγά σιγά. Και τα βλέπουμε στην πορεία. Μια μελαγχολία που ναι. πολλοίς κόσμος και μια νέα παιδιά έπεσε και μια καταπίεση. Γι' αυτό ναι. νομίζω ότι πρέπει να φεύγουμε από αυτό το κομμάτι και να δραστηριοποιηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και τώρα με τις θεραπείες που μας κρατάνε εν ζωή για πολλά χρόνια όσοι μπορούν, το γύρος, έτσι, το προσδόκιμο ζωής είναι πολύ μεγαλύτερο. Αν αυτή είναι καλή ποιότητα ζωής, ναι, όμως, ακριβώς, αλλά μεγαλώνει η νόσος Αλτσχάιμερ, που είναι η πιο σοβαρή, και η άνοια. Γιατί όσο πιο μεγάλος γίνεις, έχεις και τους παράγοντες. Είναι οι συνοσιρότητες οι οποίες το επιδεινώνουν. Και μπορεί ένα άτομο να έχει επιπλέον ένα παράγοντα να του δημιουργήσει την άνοια. Αλλά τώρα με τα δεδομένα τα τωρινά, που λένε ότι είναι 50 εκατομμύρια άνθρωποι με νόσο Αλτσχάιμερ, Διαγνωσμένοι, χωριά αυτούς που έχουν άνοια, έτσι, mm-hmm. Σε μερικά χρόνια θα είναι 120 εκατομμύρια. Wow. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πραγματικά είναι δυσβάστακτο, γιατί είναι ένα ιατρικό πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα, όντως, με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό.
Και για μένα είναι η πρόληψη, δηλαδή πολύ σημαντικό. Η ιατρική, το α και το ω της ιατρικής είναι η πρόληψη. Και νομίζω ότι και η ιατροχειρουργική εταιρεία εκεί στοχεύει με τέτοιου είδους ημερίδες. Ακριβώς. Την πρόληψη και γενικότερα οι ενεργείες σας έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Και από ένα σημαντικό άρθρο από την Αμερική, λένε ότι μελετήσαν τα νοσήματα αυτά και βρήκαν ότι 45% των ατόμων θα μπορούσε να το γλιτώσουμε με την πρόληψη. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο να ξέρουμε ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Και αλλά θέλει προσπάθεια. Την ενημέρωση όμως, γιατί θέλει προσπάθεια και αγώνα. Ακριβώς. Και διάχυση, δηλαδή να μάθουμε βασικά πράγματα, να μπορούμε ακριβώς να εντοπίσουμε, όχι ότι είμαστε ειδικοί, αλλά να καταλαβαίνουμε ένα καμπανάκι, να μην το προσπερνάμε. Ακριβώς. Ούτε και κάποιος άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι είπαν και οι νευρολόγοι μας εξαιρετικά, που μπορεί να μην θυμάται, θα τον χαρακτηρίσεις ότι έχει άνοια. Έτσι, ναι. Αλλά θέλει προσοχή, γιατί αν δεις κάποια συμπτώματα, υπάρχουν ειδικοί μέθοδοι που έχουν οι νευρολόγοι και μπορεί να εξακριβώσουν αν αυτό το άτομο έχει κάτι παραπάνω. Επομένως, είναι η πρόληψη. Άρα πολύ είναι βασικό. Η πρόληψη και να απευθυνθούμε στους ειδικούς, γιατί έχουμε και αυτό το φόβο ότι. Ένα ταμπού ίσως. Ναι. Γιατί να πάω στον νευρολόγο, να πάω τώρα στον νευρολόγο, γιατί, τι είναι, τρελός. Συγχαίουν τον νευρολόγο, τον ψυχίατρο που και πάλι. Δεν σημαίνει ότι ποιος πάει στον ψυχίατρο ή στον νευρολόγο έχει ψυχικό νόσημα. Όχι, βέβαια. Είναι και άλλα πράγματα το πάρα πρόβλημα. Πολλά πράγματα. Ή επακόλουθα νοσηρών καταστάσεων που πρέπει να τα βοηθήσεις. Mm-hmm. Και τώρα που είπατε για ψυχιάτρους και αυτά, είπαν πάρα πολύ έτσι σωστά και από τη δική τους μεριά ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, αυτό δεν το ήξερα, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί να προκαλέσει άνοια, που παίρνουν αυτά τα ηρεμιστικά, γενικώς για να κοιμηθεί, λεξοτανίλ, ζάναξη και όλα αυτά, αυτά προδιαθέτουν για άνοια. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τα παίρνει και πρέπει να το δούμε λίγο. Να βρούμε άλλους τρόπους να ηρεμήσουμε, να αποφορτιστούμε. Γι' αυτό πρέπει και, γιατί αυτά σαφώς τα παίρνουν με συνταγές, αλλά ξέρετε, αυτό πρέπει να το γνωρίζει και ο καθένας. Έτσι, ως άτομα δηλαδή πρέπει να το γνωρίζουμε. Και επειδή είναι αυτό το νόσημα, σε αυτό εμπλέκονται πολλές κατηγορίες γιατρών, γιατί είναι οι συνοσηρότητες και πρέπει να συνεννοούνται. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι το δύσκολο. Αυτό είναι το δύσκολο για κάθε περιστατικό. Ακριβώς. Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Αλλά πρέπει τουλάχιστον αυτοί που φροντίζουν τα άτομα αυτά να τα έχουν κατά νου. Ναι. Γιατί είναι έχει πολυπλοκότητα μεγάλη και πρέπει να γίνονται και συνεργασίες. Και με τους φροντιστές επίσης, για να γίνεται καλύτερη φροντίδα. Και είναι αυτές οι ημερίδες που κάνετε κατά καιρούς και που προγραμματίζετε και στο μέλλον, που μας δίνουν τη δυνατότητα να μάθουμε πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες, αν δεν υπήρχε η ιατροχειρουργική, δεν θα ήταν τόσο συχνές. Δεν θα πω ότι δεν θα γίνονται, να μην το μηδενίσω, αλλά μας δίνεται την ευκαιρία να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας λίγο. Ναι, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός, ήταν ενημερωτικός, αλλά και για να ευαισθητοποιήσει και διδακτικός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο κόσμος εισέπρεξε πολλές πληροφορίες και γι' αυτό έγινε και πολύ καλή συζήτηση. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ακούμε τους ειδικούς και μετά αναπτύσσεται ένας διάλογος και τέτοια ερωτήματα που μπορεί για εσάς τους γιατρούς να είναι αυτονόητα, αλλά για μας είναι ζητούμενο να ακούσουμε. Ακριβώς. Κάτι πολύ απλό. Ναι, και είναι και ζητούμενο να το ακούσουμε και από τους ειδικούς, γιατί κάθε ειδικότητα διαφέρει. Και τέθηκαν πάρα πολύ ωραία ερωτήματα και απαντήθηκαν όλα πάρα πολύ όμορφα και νομίζω ότι ο κόσμος έφυγε ικανοποιημένος. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτό. Όλοι μαζί. Δεν μπορεί μόνο ένας, γιατί. Πάντα είστε άνθρωπος που μιλάτε για το όλοι μαζί. Και είναι κάτι που λείπει στο νησί σε όλα τα επίπεδα. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο. Και είναι το κυριότερο, να μπορούμε να στεκόμαστε ένας δίπλα στον άλλο, να στηρίζουμε προσπάθειες. Ακριβώς. Για να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Τι άλλο προγραμματίζετε τώρα? Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τούτη τη βδομάδα, να σας πω έτσι τα τελευταία. Mm-hmm. Είναι ένα πρόγραμμα Κιθάρα Express, ναι, όπως το ονομάζει η κυρία Μετζόγλου, που είναι καθηγήτρια των μουσικών σπουδών από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ωραία. Είχαμε ξανακάνει και στο παρελθόν έτσι ένα τέτοιο πρόγραμμα με κιθάρα για εφήβους. Τώρα έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα. Θα περιλαμβάνει και τους φοιτητές. Θα γίνεται κάθε Τρίτη
5 με 7 το απόγευμα με την ίδια διδάσκουσα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα, γιατί εκτός ότι θα μάθουν κιθάρα, δηλαδή θα μάθουν σε σύντομο διάστημα κιθάρα, θα έχουν την κιθάρα τους, αφορά και νέους, αφορά και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας από την κοινότητα, και εκεί πηγαίνει και η κοινωνικοποίηση που είπαμε. Σωστά. Έτσι, και θα τραγουδάνε μαζί όλοι. Α, τι ωραία. Μου και ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα συνοδεύουν με την κιθάρα τους, την οποία θα μάθουν. Τι ωραία που ακούγεται με, με αυτό το πρόγραμμα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ιωάννα Τσόγλου, γιατί πραγματικά και το, γίνεται στο γιατρείο της Κέρκυρας στην ιατροχειρουργική, και αυτό πραγματικά είναι ένα σύνδεσμος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, δεν είναι η πρώτη φορά, με την τοπική κοινωνία. Οπότε θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί το γιατρείο είναι στο κέντρο της πόλης, μπορεί να έρθει εύκολα ο καθένας. Το γιατρείο είναι σημείο αναφοράς. Είναι σημείο αναφοράς. Είναι σημείο αναφοράς. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Ματζόγλου. Το γιατρείο όμως χρειάζεται και στήριξη. Θέλει στήριξη. Θέλει στήριξη. Για πείτε μας, πώς μπορεί ο απλός πολίτης να στηρίξει το γιατρείο? Με ένα ευρώ αν έδινε ο καθένας, το γιατρείο θα σωζόταν πραγματικά. Πολύ απλό. Ένα ευρώ όντως. Ναι. Όλοι. Και το γιατρείο σώζεται μόνο από τους κατοίκους, όχι μόνο τους κατοίκους, αλλά τους κερκυραίους απανταχού της γης. Αυτό είναι δηλαδή που το σώζει. Και πιστεύω να συνεχίσει να σώζεται, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί άλλη βοήθεια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα με το κληροδότημα, εντάξει, είναι... Δεν μπορείς να στηριχθείς εκεί. Όντως. Οι ώρες που είναι ανοιχτό το γιατρείο? Είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και τις Κυριακές είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και κάθε μέρα όλο και κάποιος πάει για κάτι εκεί? Πάντα. Πολύ, όχι ένας. Και πολλές φορές έχει τύχει που τυχαίνει μια λιποθυμία έξω από το γιατρείο, δηλαδή στην ευρύτερη εκεί περιοχή, και έχει τρέξει νοσοκόσμος μας. Με τον απεινιδωτή έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε ξέρετε, και αυτό... μου κάνει εντύπωση παιδάκια μικρά του δημοτικού, που αν κάποιο πέσει, μου είχε τύχει περιστατικό που έπεσε ένα παιδάκι, χτύπησε λίγο το πόδι του. Το άλλο που ήξερε το γιατρείο, το πήρε λοιπόν στο γιατρείο. Το πήρε στο γιατρείο. Ξέρουν και τα παιδιά. Εμείς στην εποχή τη δική μου ξέραμε όλοι το γιατρείο τότε, γιατί εντάξει ήταν και άλλες οι συνθήκες. Και τώρα όμως. Και τώρα πηγαίνει κόσμος. Και ξένοι πηγαίνουν, δηλαδή το μαθαίνουν. Οι επόμενες δράσεις και εκδηλώσεις. Ήδη ξεκινάμε και το τμήμα μουσικοκινητικής βρεφών και νηπίων, που είναι, ίσως είναι και πάνω από 15 χρόνια, με την κυρία Ζωή Διονυσίου, καθηγήτρια επίσης του τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα γι' αυτό, και είχαμε πρωτοπορήσει και στην Κέρκυρα με τα μικρά παιδιά. Είναι, γιατί και αυτά κοινωνικοποιούνται με τα συνομήλικα, είναι και οι γονείς μαζί. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και την ευχαριστώ και την κυρία Ζωή. Είναι φοιτητές οι οποίοι διδάσκουν, αλλά την εποπτεία την έχει η κυρία Ζωή Διονυσίου. Για τις ώρες και τα λοιπά μπορούν να απευθυνθούν στο γιατρείο και να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Είναι Τετάρτη και Παρασκευή, 4 με 7, αλλά μοιράζονται σε 3 τμήματα στην ίδια μέρα, για τα μικρά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Και ένα σημαντικό επίσης πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάμε πάλι από την Τρίτη, από αύριο δηλαδή, είναι με την εικαστικό και μουσικό, την κυρία Έλενα Σουέρεφ. Ωραία. Το είχαμε ήδη ξεκινήσει, το ξεκινήσαμε αμέσως μετά τον κορονοϊό, γιατί ήταν πολλά άτομα με κατάθλιψη, και νέα παιδιά και μεγάλοι, και λέμε κάτι πρέπει να γίνει. Και ευχαριστώ την κυρία Έλενα που ανταποκρίθηκε η Σουέρεφ αμέσως, και είχαμε ξεκινήσει και αφορά και παιδιά και ενήλικες. Και είναι πάρα πολύ καλό, είναι και αυτό μια μορφή κοινωνικοποίησης, αλλά εκτός από το ότι τα μαθαίνεις και την τέχνη της ζωγραφικής, η κυρία Έλενα, επειδή είναι και μουσικός, συνδυάζεται με άλλες τέχνες. Δηλαδή στην περίπτωσή της συνδυάζει και τη μουσική, οπότε βάζει και... Κάνει και συνδυασμούς, είναι πάρα πολύ ωραία. Απευθύνεται σε ποιες ηλικίες το πρόγραμμα αυτό? Από νήπια που μπορούν ας πούμε, να καταλαβαίνουν, να ζωγραφίσουν κάτι. Ωραία. Μέχρι οποιαδήποτε ηλικία. Απλά είναι χωριστά οι ενήλικες.
Και χωρίς τα παιδιά. Την Τρίτη είναι οι ενήλικες και την Πέμπτη είναι τα παιδάκια. Πολύ ωραίο και αυτό. 6-8 νομίζω, αλλά πληροφορίες μπορεί να πάρουν από την ιατροχειρουργική. Προσπαθούμε πράγματα τα οποία θα στην κοινωνία της Κέρκυρας να μπορούμε να βοηθήσουμε. Επιστρέφουν στην κοινωνία έτσι, επικοινωνία τρόπος. Γιατί αυτά, αν αυτά τα πράγματα τα προσέξεις, έχεις και καλή σωματική υγεία, ξέρετε. Η ψυχική υγεία, και επειδή αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, όλος ο κόσμος, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αποφορτιζόμαστε. Νησίδες τέτοιες, να αποφορτιζόμαστε. Mm-hmm. Είναι, γιατί δυστυχώς το άγχος είναι η αιτία όλων των κακών, όλων των ασθενειών. Κάθε των μέρα χειρότερων. Θέλω να είστε εδώ και να μου το λέτε αυτό, κυρία Αμάνδυλα. Κάθε μέρα θέλω να ακούω ότι το άγχος είναι η πηγή όλων των ασθενειών. Γιατί να τα λέμε και να τα ακούμε και να και ακούμε να τα ακούμε όλοι. Να τα ακούμε όλοι, γιατί το ίδιο πεθαίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για να έχετε υγεία και δύναμη. Υγεία και δύναμη. Πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Αν δεν είχαμε τόσο πολύ άγχος, θα ήμασταν καλύτερα νομίζω. Πολύ καλύτερα θα είμαστε. Πρέπει ευχαριστώ. Να το κάτι να κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αν τελεί ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με αθλητικές και όχι μόνο ειδήσεις με τη Ματούλα Ανδριώτη. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ματούλα Ανδριώτη, τοπικές ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις, όλα. Καλησπέρα. Τι ωραίο, μες στη μόδα σε βρίσκω. Ναι, παιδιά, να φθινοποριάσει. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαφνικά. Γυρίσαμε στη ζέστη, ο ουρανός είναι γαλανός, ο ήλιος καίει. Όχι. Να φθινοποριάσει, να μουντώσει, να βραδιάσει, να ψυχαλίσει. Κάτσε ήρω μου. Μα πόσο θα έχουμε καλοκαίρι ακόμα, λυσάξατε. Μη σ' ακούσω, μετά να μου πεις κρυώνω. Όχι, εγώ δεν τα λέω αυτά. Βράχικα, δεν μπορώ. Εγώ δεν τα λέω αυτά, εγώ είμαι για Λονδίνο, δεν είμαι για εδώ. Ναι, ωραίο το Λονδίνο και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάω Λονδίνο. Να πας. Θα πάω. Αύριο, αν γίνεται. Χτες. Χτες, πώς είναι το δοντάκι. Άστο. Πάμε σε άλλο θέμα, καλά δεν είναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα. Ναι. Είχαμε μια επιχείρηση στην Βόρεια Κέρκυρα, στην παραλία Υποτρυπητή, η οποία είναι παραλία που πας μόνο κολυμπώντας, δηλαδή δεν έχει πρόσβαση. Εκεί λοιπόν δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκρές δύο γυναίκες, μαμά και κόρη 30 και 50 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στο νησί μας για διακοπές. Mm-hmm. Πήγαν να κάνουν μπάνιο, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες δυνατές, είχαμε ανέμους. Ναι, είχαμε πολύ δυνατό αέρα. Με αρκετά μποφόρ. Δυστυχώς, η μία πήγε να βοηθήσει την άλλη και χάθηκαν και οι δύο. Τις εντόπισε κάτοικος της περιοχής να επιπλέουν στο νερό, δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν, οπότε γι' αυτό και κλείθηκε η πυροσβεστική, έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Ανασύρθηκαν νεκρές. Δυσάρεστη είδηση πάλι και αυτή σήμερα. Λίγο προσοχή, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, αυτό το οποίο έχουμε ξαναπεί. Νομίζω ότι πριν την έναρξη του καλοκαιριού, πάντα το λέμε, είναι πάρα πολλοί πνιγμοί και πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο. Και δυστυχώς και εδώ στο νησί έχουμε διάφορα περιστατικά. Κοίταξε, λιβερά. Είναι πολλά καλά. Ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όχι μόνο για τη δολοφονία και για ένα άλλο περιστατικό. Ναι. Είναι ανήσυχα και τα παιδιά, ξέρεις. Ρωτάνε, ακούνε τώρα, διαβάζουν και ρωτάνε. Τώρα αυτό με τους πνιγμούς. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα θρυνούμε ανθρώπους που κάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Και άλλο να έχεις κάτι που συνέβη και έτυχε στην παραλία, ναι, και άλλο να πνίγεσαι μέσα στη θάλασσα. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα αθλητικά, ναι, ναι, θέλεις να σχολιάσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος θέλει. Α, μου λέει ο κόσμος, πείτε βρε παιδί μου για αυτό το ποντί. Το έχεις πει, μου λέει, το έχετε ξαναπεί με την Ηρώτη Λέλα, ότι εκεί στο ποντί και σε άλλους δρόμους είναι δύσκολοι μαθητές που παίρνουν το λεωφορείο και τα αυτοκίνητα τρέχουν σαν παλαβά. Παιδιά, σήμερα έκανας άνθρωπος προσπέρασε το πρωί και πάνω στη στροφή το αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, κανονικότατα και με τον νόμο, απορώ πως, δηλαδή οι καθρέφτες τους. Γιατί να σκοτώσεις έναν άνθρωπο επειδή βιάζεσαι, επειδή θα να κάνεις μαγιά πρωινιάτικα. Γιατί δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε κίνηση καν στο Βριόνι εκείνη την ώρα. Υπήρχε. Δεν υπήρχε λόγος να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Άμα εσύ που το έκανες και την πινακίδα την έχω, γιατί εγώ τα κρατάω αυτά.
Άτον, στο, οι πινακίδες σειρό μου κάνουν την, τις έχω αποθηκευμένες. Πήγε να σκοτώσει έναν άνθρωπο, πήγε να το παιδί του σχολείο. Γιατί τρέχετε, γιατί βιάζεστε, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς, όλοι βιαζόμαστε. Να πω ότι έχει άδικο, δεν έχει. Όπως επίσης με έχει εκνευρίσει και το θέμα με τη 14χρονη, που υπάρχουν και άλλες απειλές από τα ενηλίκια που έκαναν τα παιδιά. Συγγνώμη, και ότι θα συνεχιστούν μου... και θα σε βρουν νεκρή. Και... τι είναι αυτά. Άκουσα το ηχητικό. Αυτά γιατί δεν τιμωρούνται, γιατί δεν υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Έλα να σου πω κάτι. Έλα να σου πω κάτι τώρα, γιατί έχω τρελαθεί. Άκουσα σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, θα αυστηροποιηθούν, λέει, οι ποινές στους γονείς. Και... ρωτώ. Ναι. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που είναι ένας βαριά ασθενής. Πάμε στο τι αγωγή θα του δώσουμε. Ή πώς θα προλάβουμε να μην αρρωστήσει βαριά. Ψυχολόγοι στα σχολεία δεν υπάρχουν. Το κεδασί στέλνει τον ένα ψυχολόγο από εδώ εκεί. Κοινωνική λειτουργία στα σχολεία δεν υπάρχουν. Έχουν αλλάξει εποχές. Ξαναλέω, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας δεν θα βγουν τα παιδιά μας όλα Αϊνστάιν. Κοιτάξτε πρώτα την ψυχική τους υγεία, να βγουν καλοί άνθρωποι και μετά να δούμε αν θα διαπρέψουν στη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά, τα αρχαία και την ιστορία. Και οι ποινές να αυστηροποιηθούν, αλλά. Πραγματικά, όταν υπάρχουν τόσο προκλητικοί γονείς που αδιαφορούν ή επικροτούν μια τέτοια πράξη του παιδιού τους και το παιδί συνεχίζει με τέτοιο θράσος και αυτάδια να λέει θα τη στείλω στον τάφο, εμένα αυτά με ενοχλούν πάρα πολύ, γιατί αυτά τα διαβάζουν και τα μαθαίνουν τα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα είδος διαδικτυακού bullying χωρίς να το θέλουν. Το ηχητικό που συνέχισε η 14χρονη. Ότι δεν θέλω να το επαναλάβω. Και αυτό το στόμα πια, αυτό των κοριτσιών, το έχουμε ξαναπεί. Είσαι, αλλά αυτό το στόμα έχει ξεφύγει. Χειρότερα και από τα αγόρια μιλάνε τα κορίτσια, ναι, πλέον. Και το ισχύει. Λέμε εμείς που έχουμε κορίτσια. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Και η κατάσταση δεν είναι καλή. Και ναι, λέμε οικογένεια. Υπάρχει το ένα σκέλος αυτό. Όμως η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο. Στείλτε στα σχολεία ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Δεν είναι καλή κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι οι διδάσκαλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν τα φρένα τους, καταλαβαίνουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές γονείς που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις ή παράλογες απαιτήσεις. Αλλά θα προτιμούσα να μην μένουν θεατές τόσο πολύ υπό το φόβο μην πάει κάποιος γονιός και του πει μάμου σου του. Δεν ξέρω, μπορεί να το λέω απ' έξω και να φαντάζει εύκολο. Αλλά βρε παιδί μου, δεν μπορεί να μένετε θεατές, να το βλέπετε, να βλέπετε μια παραβατική συμπεριφορά και σου λέει πού να μπλέξω. Δεν ξέρω, εμένα αυτό δεν μου αρέσει όλο αυτό το σκηνικό. Υπό το φόβο μιας καταγγελίας, ενός επεισοδίου. Το καταλαβαίνω ότι είναι σε δύσκολη θέση οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο αδιάφοροι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί να το λέω, στο ξαναλέω. Μπορεί να το λέω εγώ και να. Την υποστήριξη του συστήματος, τι εννοώ. Ναι. Βλέπει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής κάτι. Όταν δεν υπάρχει σχολή ψυχολόγος ή κοινωνική λειτουργός, που θα πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί. Ναι. Ή θα έρθει μία φορά σήμερα και μετά θα ξανάρθει σε 15 μέρες. Θέλει τρόπο για να προσεγγίσει την οικογένεια, το παιδί, κουλουπού. Τι να κάνει κι αυτός, νιώθει ανίσχυρος. Και με την σκέψη ότι μπορεί να έρθει με τα γονιός. Αυτό είναι που λες, νιώθει ανίσχυρος. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, για να πάω και στην περίπτωση της δολοφονίας. Έχουμε ένα 11χρονο παιδί. Το οποίο 11χρονο παιδί δεν έζησε το δράμα μόνο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ζει από ό,τι αν θυμάται τον εαυτό του, όχι καλές καταστάσεις. Και το χαμόγελο του παιδιού έχει ενημερώσει. Γιατί υπήρξαν άνθρωποι που ενημέρωσαν το χαμόγελο ότι υπάρχει θέμα. Και δεν αντιδρά κανείς. Και γίνονται μηνύσεις. Και από τις δύο πλευρές για ενδοοικογενειακή βία. Και υπάρχει παιδί στη μέση. Και δεν παρεμβαίνει κανείς. Δεν λέω ότι θα έχει αποτραπεί. Ξέρεις πόσο άσχημο είναι αυτό. Γιατί ένας άνθρωπος σου λέει, έλα και στην αστυνομία να πάω, τι θα γίνει. Και μια καταγγελία να κάνω, σίγα τι θα γίνει. Και νιώθει ότι είναι αβοήθητος ο πολίτης. Και αυτό είναι άσχημο. Νιώθει ότι δεν έχει κάπου να απευθυνθεί, δεν θα τον βοηθήσει κανείς. Δηλαδή αυτό το παιδάκι που υπήρχε ένα ζήτημα στο σπίτι του, πριν συμβεί αυτή η τραγωδία, δεν έπρεπε να έχουν ασχοληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Να δούνε πού ζει, πώς ζει. Τι βιώνει στην καθημερινότητα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε στα αθλητικά μας, γιατί είναι αυτά και μαθά. Ναι. Πάμε να δούμε τον Πήγασο Νοτιάς Κέρκυρας, ο οποίος συμπλήρωσε 10 χρόνια ζωής. Έχει φτιάξει με πολύ μεράκι αυτό το γήπεδο στο Νεοχωράκι και έχω. Εδώ είναι η γιορτή που έκανε, είναι έτσι μακρινή με τα παιδιά, στο γήπεδο στο Νεοχώρι, το οποίο το έχει βάψει, έχει κάνει γραμμές, έχει βάλει φως. Και όπως με ενημέρωσαν άνθρωποι του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, σε συνεργασία με την περιφέρεια βέβαια αυτό το έργο,
Πρόκειται να γίνει το σκεπαστρό και πρόκειται επίσης άμεσα να ξεκινήσει το γήπεδο το κλειστό Νότιας Κέρκυρας. Άμεσα. Είπα, παιδιά, στον πετό θα με πάρετε να έρθω με την κάμερα στον πετό που θα πέσει. Κλειστό, αφού είχε πενταχθεί το κλειστό. Όχι βορρά, νότου. Αν έχεις δίκιο. Το νότου, νότου, ναι, το βορρά. Έχεις δίκιο. Ναι, στο συνάξι την Βόρεια Κέρκυρα έχεις κανένα νέο. Όχι εσύ. Όχι. Και δεν έχω και ενημέρωση. Το γήπεδο Θηναλίων που λέγαμε την άλλη φορά. Περίμενα, μία ενημέρωση. Τίποτα από ακόμα. Ποιον? Το κλειστό που είχαμε πάρει, εμείς είχαμε ξεκινήσει και παίρναμε, λέει, και τα υλικά και αυτά. Ναι. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Εμένα με ενοχλεί το ψέμα, με ενοχλεί παραπλάνηση. Πες, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω λεφτά, δεν θέλω. Γιατί δίνεις ελπίδες στον κόσμο και στα παιδιά και στους αθλητές και στα σωματεία. Έλατε. Λοιπόν. Πήγα στο Νότιας Κέρκυρας, λοιπόν, συμπλήρωσε 10 χρόνια. Έχουν ξεκινήσει τα παιδικά πρωταθλήματα λίγο πριν ξεκινήσουν οι ιατρικές υποχρεώσεις των ιατρικών ομάδων, μάλλον. Ο Πήγα στο Νότιας Κέρκυρας ιδρύθηκε από τον 10, αλλά έκανε μια πολύ ωραία γιορτή. Αυτή είναι η ομάδα των παιδών, η οποία αγωνίστηκε χθες Κυριακή. Έγινε η γιορτή για τα 10 χρόνια του σωματείου με πολύ μεράκι και αγάπη. Έχουν φτιάξει το γήπεδο στενοχώρη και πρόκειται να βελτιωθεί άμεσα, ξέρω εγώ. Πάμε στον Κρότο. Καλά, εντάξει. Σαρώνει ο Κρότος. Πάμε να δούμε τι έκαναν τα παιδιά. Όλη την Ελλάδα έχουν σαρώσει. Και μάλιστα θα έχουμε σήμερα τον Βασίλη Σπάτουλα στην εκπομπή Εθελογίες να μιλήσουμε για τον Νίκο Σπάτουλα, ο οποίος καλά πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε πρώτος. Πήγαν στο Βόλο, μια δεύτερη και μια τρίτη θέση. Θα σου πω, δίνει και Πανελλήνιες νομίζω. Και αυτό το παιδί είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, πρώτος στο Open Overall, μη με ρωτάς πολλά, ο Νίκο Σπάτουλα στον αγώνα Αλφα Ζώνη στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος Classic Overall, ο Κώστας Βλάχος. Ο Κώστας Βλάχος δεν μιλάει. Τι εννοείς? Δεν μπορώ, λέει, εγώ τη Κώστα, σε παρακαλώ. Μην βάλω το άλλο μου το. Μην βάλω το Τζένι Τζένι. Μην βάλω το Τζένι Τζένι. Ο Κώστας Βλάχος στον αγώνα Β ζώνη στο Βόλο. Τρίτος στο Open Overall και πρώτος στο Open Senior ο Σπύρος Νικολούζος, στο Βόλο επίσης. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά ο Κωνσταντίνος Χοδρογιάννης, ο Junior Σπυρίδων Μάζης, ο Γιώργος Κατσακιώρης και ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος. Για όλα αυτά, σαν κριτής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Σπάτουλα σήμερα στην εκπομπή Αθλολογίες, γιατί ο Κρότος κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Ωραία. Πάμε και στο πρωτάθλημα που ξεκίνησε όσον αφορά το μπάσκετ. Είπαμε για τους παίδες πριν του Πήγασου. Να αναφέρω και για τους παίδες του Κερκυραϊκού που κέρδισαν τον Αυσίθο. Κερκυραϊκός παίδες και νίκη νάτα τα παιδιά εδώ επί του Αυσίθου με 26-78. Ενώ στην πρεμιέρα των Κορασίδων ο Κερκυραϊκός νίκησε τη Σχερία με 71-69. Να δούμε και τις Κορασίδες του Κερκυραϊκού. Έτσι τα κορίτσια σε μια ωραία φωτογραφία που έχουμε. Ωραία, Κουγουσού Κορασίδες. Να τα παιδιά, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα του Σαββατοκύριακου. Ωραία. Πάμε, μονοπλάνο ματούλα και πάμε. Ναι, μονοπλάνο ματούλα. Οι καπνοί να μην φαίνονται. Πάμε να δούμε καταρχήν δεύτερη αγωνιστική γάμα εθνική κατηγορία Αστέρας Πετρητή Αναγέννηση Καρδίτσας 2-4. Στο ημίχρονο η ομάδα η Κερκυραϊκή ήταν πίσω 0-4. Πέτυχε 2 γκολ στο δεύτερο μέρος. Θα δούμε εμείς το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Θέλω να πω ότι δεν θα δούμε δηλώσεις των παικτών του Αστέρα Πετρητή. Ο προπονητής του Αστέρα Πετρητή, Παναγιώτης Κορομπόκης, μας μίλησε, όπως και ο εννοείται πολύ επαγγελματικά και πολύ άμεσα ο προπονητής και οι παίκτες της Αναγέννησης Καρδίτσας. Τώρα, οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή βρισκόντουσαν στα αποδυτήρια και τους μίλαγε ο αρχηγός Νίκος Κρητικός. Θέλω να σου πω ότι επειδή έμεινα και στο επόμενο παιχνίδι Κυπέλλου, περίμενα 50 λεπτά έξω από την πόρτα. Δεν άνοιξε αυτή η πόρτα γιατί ακόμα μιλάγανε. Δεν μπορούσα να περιμένω παραπάνω από τα 50 λεπτά ηρώ. Είχαμε να κάνουμε κι άλλο ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν το καταλαβαίνω ότι ένας αρχηγός οφείλει και ένας αρχηγός με την εμπειρία του Νίκου, του Κρητικού, να μιλάει, να εμψυχώνει, να ταχώνει κιόλας όλα αυτά στα πιο νέα παιδιά. Αλλά ήταν και 50 λεπτά. Δεν μπορούσα να το τραβήξω παραπάνω, γιατί αμέσως μετά ξεκίναγε το παιχνίδι Κυπέλλου Βολίδα Μπενίτσες που θα δούμε εμείς και στην εκπομπή Αθλολογίες αναλυτικά με τις δηλώσεις. Θα δούμε και τη σχετική φωτογραφία. Οι Μπενίτσες επιβλήθηκαν με ένα σκορ 0-5. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά κατηγορίας μεταξύ των δύο ομάδων. Και λίγο πριν ξεκινήσει το τοπικό πρωτάθλημα, είχαμε το παιχνίδι για το κύπελο της ΕΠΣ Λάμπρος Γεωργακόπουλος και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου χαίρονται που η ΕΠΣ δίνει την ευκαιρία να ακούμε, μας δίνει την ευκαιρία να ακούμε για όλο το χρόνο, για όλη τη σεζόν ονόματα ανθρώπων που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, όπως ο Λάμπρος Γεωργακόπουλος, το επισήμανε και ο κύριος Καμένος.
Και μια και λέμε για τοπικές ομάδες, πάμε και στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Μεγάλη επιστροφή του Βαγγέλη Τσεβανέδη. Ο αρχηγός επέστρεψε στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης, η οποία τα πήγε πάρα πολύ καλά στο ντεμπούτο της ομάδας για την αναγέννηση περιβολίου για το κύπελο. Νίκησε με 0-6 και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάμε στον Άκη, τον Παγκράτη και το Ocean Man διπλά Ασημένιος. Νομίζω ότι η δεύτερη θέση είναι η θέση του, το Ασημένιο. Είναι το χρώμα του. Εμένα μου αρέσει το χάλκινο. Το χρυσό δεν μου αρέσει, να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ ο Άκης Παγκράτης αγωνίστηκε στην Αίγυπτο. Άκη, σου είπα να με πάρεις. Δεν πήγα. Με συμμετοχές από 27 χώρες, κατέκτησε 2 ασημένια μετάλλια στους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης, στα 1500 μέτρα και στα 5000 μέτρα Oceanman, στην κατηγορία 40 ετών, στο El Gouna στην Αίγυπτο, με συμμετοχές από 27 χώρες. 102 συμμετοχές στα 1500 μέτρα, όπου ο Άκης ήρθε δεύτερος, και 86 συμμετοχές στα 5000 μέτρα, εκεί που ο Άκης ήρθε επίσης δεύτερος και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Καιρικές συνθήκες καλές, με 5 μποφόρ. Έλα τώρα εδώ να δεις τι μποφόρ έχουμε. Καλέ, τι μποφόρ είναι αυτά? Απλώνεις τα ρούχα, κέρκυρα και πάνε οικουμενίτσα. Τώρα που λες τα μποφόρ, μου λένε για το ζήτημα της παραλίας στη Βόρεια Κέρκυρα, εκεί που συνέβη το περιστατικό δυστυχώς με δύο γυναίκες, ότι ο Δήμος πρέπει να βάλει σήμανση εκεί στην παραλία. Και μου το έχουν πει τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Ότι χρειάζεται προσοχή. Ότι χρειάζεται προσοχή. Ναι. Ναι. Εντάξει. Μην περιμένουμε να γίνεται κάτι κάθε φορά για να πάρουμε τα μέτρα μας. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι όταν έχουμε μποφόρ, ιδίως στη Βόρεια Κέρκυρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο επικίνδυνα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σου έλεγα και το Σάββατο. Mm. Πάμε στον αγώνα επιλέκτων παλεμάχων Κέρκυρας, οι οποίοι αγωνίστηκαν με τους βετεράνους του ΠΑΣ Γιάννενα και μάλιστα θύμισαν τον Διονύση Αλεξάκη. Έγινε ένα φιλικό στα Γιάννενα, έγινε εκτός έδρας εδώ και οι δύο ομάδες. Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης, οι επιλέκτοι του νησιού μας θύμισαν τον Κερκυρό ποδοσφαιριστή που έκανε καριέρα στον Άγιαξ της Ηπείρου, τότε μιλάμε για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Τίμησαν τη συνέπεια, το ήθος, την πειθαρχία και την αγωνιστικότητά τους που διέκριναν νάτος εδώ τον Διονύση Αλεξάκη και μας έκανε υπερήφανους. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό το φιλικό, γιατί βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές, σου είπα, ηλικίες δεν είναι μεγάλες, μιλάμε 35+, οι οποίοι κάποτε ήταν εδώ οι συμπαίκτες, οι αντίπαλοι στις κερκυραϊκές ομάδες. Πάμε και στο κρίκετ. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών στο κρίκετ κατάφερε να περάσει στα play-off του Challenger Division. Έτσι, θέλει και προφορά. Ωραία, αυτό. Τα λες, μπράβο. Τα λέω σαν την Μπεκατόρου, μην το ξεχνάμε αυτό. Αγαπημένη. Πώς? Αγαπημένη. Σε παρακαλώ. Στα play-off, οι δύο ομάδες του κάθε group παίζουν δύο φορές μεταξύ τους. Στην κατάταξη, ο πρώτος παίρνει μια θέση στον τελικό του Challenger Division και η κερκυραϊκή ομάδα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα έχει προκριθεί και στον τελικό της διοργάνωσης που γίνεται εκτός συνόρων, μετά την νίκη που πέτυχε επί του Λουξεμβούργου. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θέλω να πω, ξεκινάει η νέα αγωνιστική χρονιά, ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ, μιλώντας γενικώς, μην το ταυτίσετε, καταλαβαίνω το γεγονός ότι υπάρχουν απογοητεύσεις, αποτελέσματα που ίσως σε κάποιους δεν αρέσουν, ίσως μια μηχανία να μιλήσω, επειδή όλοι κάνουμε τη δουλειά μας και θέλω να ξεκινήσει η σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, δεν θέλω να πιέσω κανένα να μιλήσει. Θα ήθελα να υπάρχει τυπικά από κάθε ομάδα ένας άνθρωπος, ο προπονητής και ένα παιδί να μιλάνε, για να βγαίνει και το ρεπορτάζ και να έχουμε και τη δική τους γνώμη. Εννοείται ότι δεν πιέζουμε κανέναν. Θα ήθελα πραγματικά να σέβονται και το δικό μας σκόπο και όλα όσα κάνουμε και να πάει να βγει η χρονιά, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, να βγει έτσι καλά όσον αφορά και το δημοσιογραφικό κομμάτι. Και από αυτή την Παρασκευή ξεκινάμε αθλητολογίες και Παρασκευή, Δευτέρα και Παρασκευή, Δευτέρα και Παρασκευή. Και Παρασκευή. Το και θα το τον λοιπόν, και Παρασκευή. Θα λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί λίγο το δόντι, λίγο πολλά, δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και καλά που είσαι. Κούκλα βγαίνει η Ρώμα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.